Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, προκειμένου να πάρετε την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή να γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης, μπαίνετε στο www.listoparto.gr και βρίσκετε το ανταλλακτικό για το δικό σας αυτοκίνητο, είτε το παίρνετε ή σας το λύνουν και σας το δίνουν, προκειμένου να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας όχημα. Με μεγάλο διαγωνισμό για τα αρνιά για τον Οβελία του φετινού Πάσχα, όπως πάντα το Μετρόπολης 95,5 φροντίζει για τους ακροατές του. Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός με κληρώσεις 11:15 το πρωί, 3:15 το μεσημέρι και 6:15 το απόγευμα. Έχουμε 60 αρνιά, 60 κληρώσεις εσείς. Πολύ απλά στέλνετε μήνυμα, γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη αρνί, το όνομα τεπώνυμό στο 54344. Το αποστέλνετε στο 54344 και περιμένετε την ώρα της κλήρωσης να ακούσετε το δικό σας όνομα. Άπαξ και τους ακούστε. Άπαξ και ακούστε. Άπαξ. Ναι. Άπαξ και ακούστε. Γιαγιάδες μας, άπαξ. Άπαξ και ακούστε το όνομά σας. Ναι. Κερδίζετε το αρνί, το οποίο γίνεται δικό σας από τη στιγμή που θα βγείτε στα 30 για εδώ 30 λεπτών. Να σας πω ότι τα αρνιά είναι μια προσφορά από την Κρεαταγορά Χατζιαγόρου. Με 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάρη 35 στο Καπάνι. Μεγάλο μας χορηγός η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, η οποία φροντίζει κάθε εβδομάδα και έχει κάτι για εσάς, κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό και σίγουρα σας συμφέρει. Για αυτή την εβδομάδα, όλα τα i20 έχετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε με όφελος μέχρι 1.600 ευρώ. Περισσότερα εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Επαναλαμβάνω, για τα i20 έχετε όφελος μέχρι 1.600 ευρώ. Γιατί γελάω? Γελάω για τον... για τον νικητή.
Λοιπόν, εγώ δεν γελάω με τον νικητή γιατί είσαι πολύ αλήθεια. Είναι μεγάλο αλήθεια. Δεν ξέρω να γελάει. Λοιπόν, νικητή για το αρνί. Εγώ φίλε, θα έπαιρνα τηλέφωνο, θα έπαιρνα το αρνί και το έβρανα στο κεφάλι. Ο κύριος Ταμπτάκος Βασίλης. Γιατί γελάς ρε. Ταμπτάκο. Ταμπτάκο το λέει τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να το λέει Ταμπτάκο ρε. Ταμπτάκος Βασίλης γιατί. Άκου, ο Ταμπτάκος δηλαδή από τι βγήκε δηλαδή το. Ταμπτάκος ρε είναι παρατσούκλι, δεν επίθετο ρε. Μήπως είναι παρατσούκλι και τότε. Με συγχωρείς. Ναι. Λένε κάποιον Παπαγεωργίου. Παπακώστα. Από πού βγήκε το επίθετο. Από τον παπά. Είχε κάποιο παπά. Στο αυτό το λένε, Παπαταμπτάκο. Όχι ρε φίλε, το κόκκινο πώ βγήκε σε πέτα. Από τη μάπα σου, παρατσούκλι του παππού ήταν. Το παρατσούκλι. Κανένα, καμία σχέση. Με κάτι κόκκινα μάπα. Δεν μαύριζε. Πήγαινε στην ταβέρνα του κριτικού, θα ρίμαζε τη λίγα λόγια για τον παππού μου. Κοπρόσκυλο. Φαντάζομαι ότι ρουφατράβα ήταν ο παππού. Καμία σχέση. Να κοκκινίζουν τα μάτια. Ούτε κάμπνιζε ούτε. Ε πώ αφού ήταν. 93 ετών έφυγε. Κοκκινομάγουλο ήταν δηλαδή. Κοκκίνιζε, δεν μαύριζε και ο πατέρα μου. Και ο συγχωρεμένος ο Διόρμου. Δεν μαύριζα ποτέ, κοκκινίζανε. Εσύ κοκκινίζεις από το ποτό. Εγώ δεν κοκκινίζω από το ποτό. Τι δεν κοκκινίζεις από το ποτό, κοκκινίζεις σαν τον Άι Βασίλη. Σέρνοντας το έλκυθρο εκεί πάνω στην Κεσαρία να πούμε. Και εσύ τι κάνεις, το ελαφάκι, το Ρούντολφ το ελαφάκι. Ταμπτάκο έβγαλε. Ο κύριος Ταμπτάκος Βασίλης θα επικοινωνήσει μαζί μας παρακαλώ. Σε φόρμα σε βλέπω. Ε, τι σε φόρμα με βλέπεις. Α, ξεκινάει. Η εκπομπή με σαρδανά πολλά πράγματα. Άκου Ταμπτάκος. Αφού αυτός ο κύριος κέρδισε. Τι να κάνουμε, να τον αλλάξουμε. Λοιπόν, 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. 95.5. Σήμερα έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Άντε να δούμε. Το έλεγα, το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Ότι ο κόσμος πρέπει να μάχεται πάντα, να δίνει τους αγώνες του και να μην τα παρατάει ποτέ. Και ό,τι έλεγα για τη δικιά μου αγαπημένη ομάδα, θα πω το ίδιο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ότι πρέπει και φυσικά έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν και είναι καλό να υπάρχει ένας μεγάλος όγκος, να γίνει ένα πετυχημένο συλλαλητήριο, προκειμένου να πάρει το μήνυμα και η κυβέρνηση και οι άρχοντες του τόπου για να καταλάβουν το ποδόσφαιρο. Είναι άθλημα το οποίο πρέπει τα αποτελέσματα να κρίνονται μέσα στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια. Απλά, όμορφα και καθαρά. Χωρίς πολλά, δεν χρειάζονται. Και πολύ καλά κάνουν και κάνουν κινητοποιήσεις. Και πολύ καλά κάνουν και φωνάζουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Υπάρχει αδικία και θα το πνίγουμε και δεν θα μιλάμε. Κόκκινα, σου πω κάτι. Σήμερα γίνεται... 6 ώρα. Ξέρεις που πιστεύω εγώ πιστεύω στα μεγέθη. Τι σημαίνει μεγέθη. Δηλαδή. Άμα πάνε 1000 παοξίδες δεν γίνει τίποτα. Αν πάνε 100.000 παοξίδες θα γκρεμιστεί να πούμε το σύμπαν. Δεν χρειάζεται να γκρεμιστεί το σύμπαν. Άκουρε κόκκινα. Σταμάτα ρε κόκκινα. Άσε με να εκφραστώ ρε. Μη λες εκείνο, μην υιοθετείς εκείνο, μη λες αυτό. Άσε με να εκφραστώ ρε όπως θέλω. Λέω λοιπόν, άμα πάνε 500.000 και 1500 άτομα δεν θα πάρουν το μήνυμα. Δεν θα υπάρχει μήνυμα. Ναι. Αν πάνε όσο περισσότεροι πάνε. Αν πάνε 50.000-100.000 θα 30-20. Δούνε εκεί πέρα, κλείσουν δρόμοι, ιστορίες, κόλπα κτλ. Τότε λοιπόν θα υπάρχει μήνυμα. Και αυτό που λέω είναι να γίνει σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή το συλλαλητήριο θα έπρεπε να γίνει και σε άλλες πόλεις. Όπως Σέρες, Δράμα, Καβάλα, πώς λένε τις άλλες πόλεις, Κατερίνη, πώς το λένε. Βέρεια, Νάουσα. Νάουσα, Χαλκιδική κτλ. Καστοριά, Κοντάνη, Γρεβενά, Λιτόχωρο, ναι. Άρχισε ζήτω. Τι Γρεβενά, Λιτόχωρο. Όλη η Βόρεια Ελλάδα. Τι σχέση έχει τα Γρεβενά με το Λιτόχωρο. Τι λέει. Να γίνει δηλαδή σε κάθε πόλη ένα συλλαλητήριο να καταλάβουν, ας πούμε, ότι υπάρχει θέμα. Αυτό λέω εγώ. Και κλείνει η παρένθεση. Αυτό είναι μια άλλη ιδέα. Αυτή είναι ο όγκος, η δύναμη, η δυναμική. Κοίταξε, στην Ελλάδα όλα τα μετράνε με τη μαρμίτα. Χθες λέγανε τα παιδιά, εδώ αυτό το πράγμα. Λέει η μαρμίτα. Όλα γίνονται για τη μαρμίτα. Είπαν εκεί ότι ο Εσκομπάρ, να πούμε, ο Μελισανίδης απειλεί τους δικαστές. Δεν το υιοθετώ. Σταμάτα ρε κόκκινε, σαν τον Μπούζο. Δεν το υιοθετώ. Ας επάγγισε ένα μέσα μια φορά, δεν πειράζει, να δεις πως είναι το κάγκελο. Ξέρεις τι ωραία που είναι τα κάγκελα από μέσα βαμμένα. Γιατί δεν το υιοθετώ. Φοβάσαι. Όχι ρε φίλε, δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετείς. Άσε λοιπόν να το πω εγώ τι είπαν. Γιατί στη δικιά μου εκπομπή ήρθαν, δεν ήρθαν στη δικιά σου. Στη δικιά μου ήρθαν. Και είπαν και επίσης ότι οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης τα παίρνουν από το Μελισανίδη.
ότι έχει τρυπήσει την αστυνομία ο Μελισσανίδης. Είπαν οι οπαδοί. Εγώ έχω να κάνω με οπαδούς, με φιλάθλους, με παράγοντες, με παίκτες. Άμα είναι να τα έχω καλά με όλους, δεν γίνεται να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή. Κάτι πρέπει να γίνει. Είπαν λοιπόν οι οπαδοί. Οκ, okay, boy. Τώρα εσύ δεν υιοθετείς. Υιοθετείς. Παίρνεις γατάκι στο σπίτι, παίρνεις σκύλο, υιοθετείς παιδί. Και ξέρω εγώ τι κάνεις, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ και ο Μπούζος. Εγώ λέω τι είπαν. Ήρθαν εδώ και το είπαν. Μπήκαν μέσα. Εμείς δεν είμαστε ερτριά. Να λέμε δεν βάζουμε και τα λοιπά. Πρέπει να πάρουμε το λέω, μπέστε μέσα φυσικά. Όταν λοιπόν ρίξανε οι παππούδες σας στη Χούντα για να φέρουν τη δημοκρατία και στα ραδιό και την ελεύθερη ραδιοφωνία. Σταμάτα λίγο ρε. Ποια νέα παιδιά τη ρίξαν τη Χούντα, οι Αμερικάνοι τη ρίξαν τη Χούντα. Οι άλλοι φωνάζαν για να πούν στο δημόσιο. Οι παπάδες σας. Λοιπόν, οι παπάδες μας. Δεν τα ξέρεις. Τα άσερε φύγει από εδώ πέρα. Δεν τα ξέρω. Εσύ τα ξέρεις όλα. Πολύ ξέρε. Τότε λοιπόν φωνάζανε ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εδώ λοιπόν ο Ραπτόπουλος έχει ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εντάξει. Δημοκρατία δεν θέλετε. Θα μιλάνε όλοι και θα λένε. Τώρα άμα θέλει ο δικαστής. Και οι άλλοι είπανε ότι η Σκουλαρίκη ήταν στημένη. Άμα θέλει η Σκουλαρίκη να τους κάνει μήνυση. Άμα θέλει το τμήμα αθλητικής βίας να κάνει μήνυση. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Κύριε Ταμτάκο, καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την κερδίση του Νοβελία για το φετινό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Ο διπλανός μου λέει ότι αυτό το θεωρούσε ως παρατσούκλι. Καλά κάνει, αλλά δεν είναι παρατσούκλι. Είναι σύνηθες επίθετο. Ναι, δεν βλέπεις. Κάθε τετράγωνο και ένα Ταμτάκο έχει. Τι σύνηθες επίθετο, ρε. Από πού είστε, αν επιτρέπετε? Ο παππούς είναι από τη Σμύρνη και η γιαγιά από την πόλη. Αυτό είναι ως παρατσούκλι, έγινε. Όχι, δεν είναι παρατσούκλι, όχι. Είναι κανονικό επίθετο. Είναι κανονικό επίθετο, ναι. Τι ομάδα είστε? Υπάρχουν αρκετοί. Μάλιστα. Τι ομάδα είστε? Αριανός. Αριανός. Αριανός και λοιπόν. Ταμτάκος. Ωραίος. Καλοφάγωτο. Τον άντυπο. Μαζί θα το φάμε. Να είστε καλά. Να προσέχετε τη χολυστερίνη και οι δύο. Ωραίος. Πλάκα κάνω. Δεν πιστεύω να παίρνει. Ο άνθρωπος ξέρει από χιούμορ. Ξαναβάλει το ξεκίνημα της εκπομπής. Λέει απέτηση. Έχουμε αφήσει τη δουλειά όλη στην εταιρεία και γελάμε. Ο και φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Σμύρνη και αυτά από τα μέρη των παππούδων. Μας έλυσε δύο απορίες μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Εσύ από παρατσούκλι είσαι πάντως. Εγώ είμαι παρατσούκλι. Επειδή ήσασταν κόκκινοι από το ποτό όλοι. Όχι, δεν πίνατε. Μόνο εσύ έπινε. Εσύ πες ότι ο Μπίλι έπινε, πες ότι ο πατέρας το έπινε. Παππούς ο Γιάννης. Δηλαδή σου λέω δεν πίνανε. Έχω, θα δηλαδή, το έλεγαμε. Εσύ που ήσουν όταν ο παππούς ο Γιάννης πήγαινε στην ταβέρνα, τον έβλεπες. Δεν. Η γιαγιά τι έλεγε για τον 50 παππού. Χρονών παντρεύτηκε ο παππούς ο Γιάννης. 50 χρονών παντρεύτηκε ο παππούς ο Γιάννης. Ναι. Κατάλαβα. Όταν γύρισε από την Αργεντινή, άστο, δεν στην Αργεντινή. Ναι. Στην Αργεντινή τι έπινε, χέμο ο παππούς. Όχι, πήγε εκεί για δουλειές. Αν δεν έχω ξαδέρφια στην Αργεντινή, δεν ξέρω. 50 χρονών γύρισε από την Αργεντινή. Ναι. Και ήρθε με κόκκινα μάγουλα. Και έπινε γάλα χέμο. Μάλιστα, ο παππούς ο Γιάννης. Δεν λέω τι έπινε. Έλα ρε κόκκινε, πα στα θέματα. Ράτ, τελείωνε. Παππούς ο Γιάννης. Ραπ και Γρηγόρη, ερωτήματα. Πρώτον, αν επιστραφούν οι 6 βαθμοί στον ΠΑΟΚ, θα πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα? Αν κάνει το ντέρμπι διπλό, τι θα λένε τη Δευτέρα οι οπαδοί ραδιοφωνική παραγωγή τη πόλη? Λοιπόν, πόσο υποκρισία πια, Λιβάγια 21. Άκου τώρα. Αυτοί θέλουν το εξή. Ξέρουν ότι είναι δύσκολο. Το μόνο που ελπίζουν, αυτό που ελπίζουν είναι το ματς να γυρίσουν οι μείον 3 βαθμοί. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει ματς. Αν του πάρω του 3 βαθμού, λέει, θα το πάρω το πρωτάθλημα. Γιατί πιστεύω, λέει, στην ομάδα μου. Βέβαια, αυτό που είδαμε στην Τρίπολη δεν είναι γιατί πιστεύει στην ομάδα σου. Τέλος πάντων, είναι μια παρένθεση, ας πούμε αυτό. Ερώτημα. Άντε, μπράβο, ναι. Εσύ που λες ότι η ΑΕΚ θα κλατάρει, θα κάνει, τι μπορεί να κάνει εδώ μέσα? Η ΑΕΚ εδώ μέσα. Ο καλός καταργεί. Ο καλός ο ΠΑΟΚ. Ακούω. Κανονικά, όλο αυτό το συλλαλητήριο, όλη αυτή η φωνή κτλ. Εάν δεν συνοδευτεί με νίκη του ΠΑΟΚ και με καλή εμφάνιση, πάει είναι δωράδο. Γιατί αν έρθει. Πάνε οι παοξίδες, κάνουν το συλλαλητήριο. Πάνε 30.000, 20, 50.000. Ναι. Επιστραφούν οι βαθμοί. Λέω εγώ. Και δεν κερδίζει. Και πάει ο Χιμένεθ και του κάνει μια κηδεία μέσα στην Τούμπα. Μετά είναι η ξενέρα τη ξενέρα ο ξενέρα. Άρα λοιπόν, και να χάσει του βαθμού και να του κερδίσει, οφείλουν να φάνε την ΑΕΚ λάχανο. Και με καλή μπάλα για να πούνε και να πάρουν και το κύπελο. Και να πάρουν και το κύπελο γιατί όλο αυτό το σκηνικό μπορεί να βολεύει του παίκτες του ΠΑΟΚ. Yeah. Αλλά από την άλλη μεριά είναι μπούμεραγκ γιατί εδώ θα κοντραριστεί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ σε δύο ματς. Mm-hmm. Το ένα για το πρωτάθλημα και το άλλο για το κύπελο. Και θα βγάλουμε και συμπεράσματα στο box to box. Δηλαδή σε δέρνο με δέρνες είμαστε δυο μας τώρα. Ωραία. Δεν έχει φιλικά ματς για τον ΠΑΟΚ, δεν έχει φιλικά ματς για την ΑΕΚ. Λεπτό, δεν έχει ας πούμε. Για μισό λεπτό στην πάντα. Στην πάντα. Το παρασκήνιο και πάμε. Α, ναι, ναι. Ρεζουμέ. Πάμε να πλακωθούμε οι δυο μας. ΠΑΟΚ με ΑΕΚ. Ο καλός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο καλός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος στην Τούμπα δεν έχει χάσει το βαθμό. Ναι. Είναι δυνατόν να μην κερδίσει την ΑΕΚ? Είναι γιατί δυνατόν. Ναι. Εγώ λέω κι άλλοι κι άλλο να είναι κάνει. Είναι δυνατόν, ναι, βέβαια είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ, θα σου πω ρε το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ πάει μόνο για ένα αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει την πολυτέλεια, το είπα και χθες, να πάει για δύο.
Σωστά. Δηλαδή την ΑΕΚ την βολεύει και η ισοπαλία. Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ μπορεί να στήθει πούλμαν, τριστόπερ και να βγει στην κόντρα πάνω σε αργά χαφ. Που να... Έχει πολλές λεπτομέρειες στο παιχνίδι. Όταν πας να κλέψεις το μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ όμως. Και ο ΠΑΟΚ είναι. Ρε κόκκινε, τι σχέση έχει που δεν έχει εξτρέμ. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ στο κέντρο. Εγώ κάνω ερωτήσεις. Κάνεις ερωτήσεις. Μια ομάδα που στείνεται και πάει στην κόντρα και την έχει την κόντρα η ΑΕΚ. Είναι πολύ επικίνδυνη. Πιο δύσκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και ας παίζει την Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για νίκη με δύο γκολ. Mm-hmm. Γιατί ούτε το 1-0 τον φτάνει. Γιατί άμα ισοβαθμίσει πάει μπαράζ. Ούτε το 2-1 τον βολεύει. Πρέπει να κάνει δύο γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει την αιμορροίδα στο δικό του τον πισινό. Γιατί 1-0 έχασε εκεί. Ναι. Άμα κερδίσει εδώ 1-0, 2-1, 3-2 και ισοβαθμίσει, σου πάει μπαράζ. Όχι. Τι όχι. Μετά πάει, ποια τι ομάδα έχει την καλύτερη. Δεν τα ξέρει, πε, πα τον κανονικό. Καλύτερη επίθεση. Άστο. Άστο ομάδα... κόκκινε. Άμα είναι 2-0. Δεν είναι 0-1, προηγείται στα μεταξύ. Ο συντελεστής στον κόλπο. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε κόκκινε, ελληνικά μιλάω. Άμα παίξουμε εμεί οι δύο box, με κερδίσει εσύ 1-0 και εγώ στο άλλο γύρο σε κερδίσω 3-0, εγώ κερδίζω. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Λοιπόν πρώτο συντελεστή το τι έχουν κάνει στα μεταξύ του αγώνε. Τελειώσαμε. Για το πρωτάθλημα. Δεύτερο συντελεστή. Δεν με νοιάζει. Ο δεύτερο δεν με ενδιαφέρει ο συντελεστή. Α, εσένα δεν ενδιαφέρει. Όλο τι ισχύει. Άσε τι ισχύει. Άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 1-0 ή 2-1 και ισοβαθμίσουν, θα πάει σε άλλο αυτό. Θα πάει σε τι άλλο. Τι θα κάνουν στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, άρα λοιπόν τον ΠΑΟΚ θέλει δύο γκολ με την ΑΕΚ. Άρα το παιχνίδι είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ γιατί η ΑΕΚ μπορεί να στηθεί. Και να φύγει στην κόντρα και πάει με δύο αποτελέσματα. Αυτό λέω ενώ. Σωστό. Ποδοσφαιρικά το λέω. Δεν μου λες. Ναι. Ο κακοπροαίρετος εγώ ρωτάω. Κακοπροαίρετος. Με την απόφαση να μην έχει βγει. Ναι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι χιλιαδιό. Ότι αναλόγως με το αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχει ανάλογη απόφαση. Ναι. Αν λήξει 1-0, σωστά ο Μάτζιος Γιώργος και εσύ σωστά το λες, είναι διαφορά τερμάτων. Αλλά εγώ λέω να μην φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή... Είπες δεν είναι σωστό, γι' αυτό σωστό έπρεπε να μείνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιος έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Ο πρώτος λόγος, ο ΠΑΟΚ έχει. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Πώς το ξέρεις? Για βάλει να δεις. Το ξέρω, δηλαδή απ' έξω δεν ξέρω τη βαθμολογία. Βαθμολογία. Πόσα γκολ έβαλε? Πόσα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ? Περίμενα. Έχει 4 γκολ. Στα μεταξύ τους πόσα είναι, ρε κόκκινε? Ένα παίξανε, 1-0. Βρέγα μου, το άλλο λέω, ρε κόκκινε. Τα γκολ υπέρ και κατά, πόση διαφορά έχει ο ένας? 4 γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ. Για βάλει τώρα το δούμε, να το πούμε και στον κόσμο για να ξέρει. Δύο νεκροί σε τροχιά δυστυχήματα στην Μπέλα. Προσέξτε ρε στους κολοδρόμους εκεί πέρα. Στους κολοδρόμους που δεν έχουν φωτισμό. Μην τρέχετε με τα κολάμαξά σας. Τι, ποιοι δρόμοι είναι? Ερχόμουν να τις προάλλησα από τον περιφερειακό. Άσα, εσύ είσαι και ατζαμής. Από τον περιφερειακό. Είσαι ατζαμής. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Στον περιφερειακό κάθε 30 κολόνες ανάβει μία. Λοιπόν, πρώτη άκρη συν 28, σωστά. Ορίστε. Συν 28. Τι συν 28. Συν 28, ναι. Άλλο. Ο ΠΑΟΚ συν 35. 35. Πόσα φάγανε? Τι διαφορά είναι το? Πόσα φάγανε, ρε? Έβαλε 54. Πρέγα μου, τι. Πόσα γκολ έφαγε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα? Λοιπόν, βλέπε εδώ. Πρέγα ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 40 γκολ. Έχει δεχτεί, η ΑΕΚ έχει βάλει 40 και έχει δεχτεί 12. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ πώς έβαλε? 20... Θα βλέπεις τη διαφορά. Πόσα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ, ρε? 46 και έχει φάει 11. Άρα 12 με 40, 11 με 46 είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Αυτό κοιτάμε. 7. Ναι. Αφαίρεσε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ από το 0-3 με τον Ολυμπιακό. Εκεί τι λέει εκεί το 0-3. 0-3 θα μετρήσει 0-3. Όταν έπεισε, ναι, θα πάει 4 γκολ διαφορά. Βεβαίως. Κατάλαβες. Άρα δεν το συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Είναι 4 γκολ από πάνω. Τώρα που μιλάμε. Άμα φάει την καμπάνα θα είναι 1. Η καμπάνα είναι δεδομένη σήμερα που μιλάμε. Άκου λέω, ρε παιδί μου. Από τους 7 θα πάει 4 τα γκολ. Τώρα είναι 7 τα γκολ διαφορά. Τα μαθηματικά. Καλά είναι εντάξει. Εδώ δωροδοκήθηκε ο χημικός. Και έγραψε άλλα τώρα. 40 μείον 12. 28. Μας κάνει 28. Πάμε παρακάτω. 46 μείον 11, 35. Αφαίρεσε και τα 3 γκολ από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μετά. Τώρα εσύ. Τιμές Zest Familia 50% φθηνότερα. Δημητριακά και μπάρες Le Petit Déjeuner 40% φθηνότερα. Και ψωμιά Τόστ Παπαδοπούλου γεύση στο τετράγωνο 35% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σκέφτηκες να κανονίσεις ένα ταξιδάκι με τη γυναίκα σου ή δυο σας? Να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Έξυπνη κίνηση. Πώς έτυχε να παίζει η ομάδα σου εκτός έδρας τις ίδιες ημερομηνίες? Είναι ακόμα μυστήριο. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan.
Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Άφηξη, Σαραβένα, Θεσσαλονίκη. Το 2017 ανεβήκαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα γιορτάζουμε ένα χρόνο λειτουργίας. Γι' αυτό έχουμε για σας μεγάλες προσφορές. Και επιπλέον κάθε μέρα για όλο το Μάρτιο ένας τυχερός κερδίζει δώρο επιταγή Ραβένα αξίας 500 ευρώ. Στο κατάστημα Ραβένα στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής. Καθώς και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμερες και φωτιστικά. Όλα έτοιμο παράδοτα. Στις γνωστές τιμές Ραβένα. Νούμερο 1. Και συνέχεια. Η νούμερο 1 υπερτροφή Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 Μουρουνέλαιο Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Apollonia Nutrition. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ή ζυγά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσο ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η Σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά. Μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Τηλεφωνείτε εκεί
Αν έχετε πρόβλημα και έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27, είπατε εκεί η Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία, προκειμένου να σας βγάλει κλειδιά η Mobilizer ή οτιδήποτε αφορά κλειδαρά. Πετκανίτσας για ό,τι αφορά κλειδαρά, ο κύριος Αναγνώστης είναι ένας πολύ καλός φίλος, χειρούργος, ουρολόγος, ανδρολόγος, ο οποίος μας δίνει τα φώτα του, καθώς τα πάντα δεν είναι μπάλα, τα πάντα δεν είναι πολιτική, τα πάντα δεν είναι χρήματα, τα πάντα χρειάζονται και κάποιες στιγμές να ενημερωνόμαστε για πράγματα τα οποία έχουν και λίγο ταμπού, ειδικότερα για εμάς τους άντρες. Και Αναγνώστη, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ, λοιπόν. Μπορεί σήμερα να είναι η μέρα της γυναίκας, αλλά καλό είναι να μιλήσουμε για κάτι αντρικό, εντάξει. Κάτι το οποίο ξεκινήσαμε πριν από αρκετές μέρες, είπαμε 2-3 πράγματα, αλλά νομίζω ότι επειδή έδειξε και αρκετός κόσμος ενδιαφέρον, πρέπει να δίνουμε απαντήσεις και φυσικά εμείς πρέπει να παίρνουμε απαντήσεις από τους καθήλυν αρμόδιους όπως είστε εσείς. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε και την αντρική για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα στιτικότητος. Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο πολλοί φίλοι μου έθεσαν ξανά και ξανά είναι αν υπάρχει η ανάλογη εξέταση, δηλαδή η οποία δείχνει, όπως είχατε πει, μετά τα 45, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μετά τα 45, και ποια είναι η σειρά εξετάσεων που γίνεται με την κυριότερη για να ξέρει ένας άνθρωπος αν έχει πρόβλημα? Να πούμε ότι παρόλο που είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα και το θέμα που συζητάμε είναι ανδρικό πρόβλημα, επηρεάζει άμεσα και τη γυναίκα. Σωστά. Γιατί ένα πρόβλημα στήσης σε κάποιον επηρεάζει άμεσα και τη σύντροφό του, το ζευγάρι του, το τέρι του. Υπάρχουν αρκετές εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Είναι το τρίπλεξ ΠΕΟΥΣ που γίνεται, προκαλώντας το ιατρείο φαρμακευτική στήση. Και βλέπουμε αν το πρόβλημα είναι αγκιακό ή όχι. Γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να θυμίσουμε και στους ακροατές που σας ακούνε, ότι κατά κύριο λόγο στις μεγάλες ηλικίες το πρόβλημα είναι αγκιακής αιτιολογίας. Ενώ κάτω των 40-45, κατά κύριο λόγο, σε ποσοστό πολύ μεγάλο, που φτάνει και το 95%, είναι θέμα ψυχολογικό. Μάλιστα. Υποθέτουμε λοιπόν ότι διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα αγκιακό. Από εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο διορθώνεται? Αφού διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα αγκιακό, δηλαδή ότι τα αγκία του ΠΕΟΥΣ, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά αγκία, από τα πιο μικρά στον άνθρωπο, και είναι τόσο μικρά όσο είναι οι τρίχες. Γι' αυτό και καλούνται τριχοειδικά. Ναι. Οπότε είναι και τα πρώτα τα οποία θα βουλώσουν. Και είπαμε και την άλλη φορά ότι ό,τι είναι καλό για την καρδιά, είναι καλό και για το ΠΕΟΥΣ. Άρα ό,τι θα κάνουμε που είναι καλό για την καρδιά μας, άμεσα θα βοηθήσει και τη στήση μας. Δηλαδή ναι. Καλή διατροφή, άσκηση, ρύθμιση της χοληστερίνης με κάποια φάρμακα αν υπάρχει αυξημένη, όπως και για την πίεση το ίδιο. Ρύθμιση του ζαχάρου. Και από το 1998 και μετά βγήκανε φάρμακα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στη στήση. Ναι. Α, και αυτά τα φάρμακα, καταρχήν, όπως είπατε, υπάρχει επέμβαση καταρχήν, η οποία το, πώς λέμε για την καρδιά, υπάρχει το στέντ, υπάρχει κάποια επέμβαση η οποία διορθώνει? Υπάρχει επέμβαση, αλλά είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Μάλιστα. Το οποίο γίνεται σε άτομα τα οποία έχουν χειρουργηθεί, ναι, έχουν πρόβλημα στον προστάτη τους, έχουν κάνει χειρουργία στον προστάτη. Οπότε ας μιλήσουμε για την ευρεία μάζα. Για την ευρεία μάζα, αυτό που κάνουμε. Ακολουθείτε αγωγή. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα, πέρα από τα υπόλοιπα που λέτε, καλή διατροφή, άσκηση, υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να ακολουθήσει? Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, τα φάρμακα που είναι ευρέως διαδεδομένα στον κόσμο, καινούργια φάρμακα με μεγάλο προφίλ ασφαλείας. Γιατί παλιότερα, θυμάστε κι εσείς, άκουσε κάποιος ότι πήρε κάποιο φάρμακο για τη στήση του και έπαθε πρόβλημα με την καρδιά του. Ισχύει αυτό, γιατί σήμερα? Έτσι ακριβώς. Ίσχυε σήμερα, τότε, ίσχυε, υπήρχε αυτό το θέμα? Ίσχυε, βεβαίως. Σήμερα τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν έχουν μεγάλο προφίλ ασφαλείας και πολύ λίγες αντενδείξεις. Κάποιος που δεν μπορεί να τα πάρει είναι αυτός που έχει περάσει άνθραγμα εντός τριμήνου. Ναι. Ή αυτός που παίρνει ειδικά φάρμακα για την καρδιά, τα οποία τα ονομάζουμε νητρόδι. Ναι. Τα φάρμακα, εδώ να πω λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος όμως, ότι δεν είναι θεραπευτικά. Τι εννοώ? Έχω πονοκέφαλο, παίρνω ένα φάρμακο, ένα παυσίπονο.
Το παυσίπονο θα κάνει τον πονοκέφαλο να υποχωρήσει, αλλά δεν θα λύσει το αίτιο του πονοκεφάλου. Ναι. Το ίδιο κάνουν και τα φάρμακα. Τα παίρνουμε μισή ώρα πριν την επαφή. Ναι. Έχουμε καλή στήση, αλλά την επόμενη φορά θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε. Δηλαδή μπορούν απλά να βοηθήσουν τη σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού, ενός άντρα, για να μην νιώθει ευνοχισμένος. Δηλαδή ότι μπορεί έστω και με την φαρμακευτική βοήθεια να λειτουργήσει σωστά. Ναι, αλλά να κάνω εγώ μια ερώτηση στον γιατρό. Βεβαίως. Ναι. Άμα παίρνει φάρμακα, ξέρεις ρε γιατρέ πόσοι εξιντάριδες ψοφίσανε στα νοσοκομεία, στα ξενοδοχεία με τις δροσίδες εκεί με το πουλί όρθιο, επειδή πήραν αυτά τα φάρμακα να πούμε και επειδή έκαναν παρενέργειες. Αυτό τώρα λέμε. Αυτό λέμε, ναι. Αυτό θέλω να σας πω κύριε Ραυτόπουλο. Μην νομίζει δηλαδή ο άλλος θα πάρει το και θα γίνει ο Κόναν ο Βάρβαρος, να πούμε, να σταματήσει καμιά καρδιά και μετά η χείρα αντί να κλαίει, να γελάει πάνω από το μνήμα, να πούμε. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό πριν γίνει Κόναν ο Βάρβαρος, καλό είναι και λέμε σε όλο τον κόσμο να μην κάνουν μόνοι τους χρήση αλόγιστα από τα φαρμακεία και κατά κύριο λόγο από το ίντερνετ. Θα ψοφίσουν πριν την ώρα του. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Για πείτε τον κόκκινο που θέλει η βοήθεια. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις, υπάρχουν πάρα πολλές συμβουλές, ξέρετε, έμεσες, άμεσες, ξέρετε, με ωραία τρικάκια που προτρέπουν τον κόσμο να πάρουν ματζούνια. Να το πω έτσι. Πιείτε αυτό εδώ, πιείτε εκείνο εκεί, βάλτε αυτό, βάλτε εκείνο. Αυτά έχουν καταρχήν την έγκριση του ΕΦΕΤ. Δεν έχουν ούτε την έγκριση του ΕΟΦ, αλλά πολλά σκευάσματα τα φέρνουν οι ασθενείς στο γιατρό και μου τα δείχνουν. Δεν μπορώ να βρω και τι ουσία περιέχει το καθένα. Δεν αναγράφεται πουθενά. Γι' αυτό και πρέπει να στείλουμε στο χημείο του κράτους, δηλαδή. Δεν σας άκουσα. Θα πρέπει να σας στείλουμε στο χημείο του κράτους. Ναι, δυστυχώς δεν είμαι χημικός, αλλά και οι χημικοί το ίδιο θα λέγανε. Μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα από φαρμακείο με τη σφραγίδα του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Εγκεκριμένα φάρμακα, χειοελεγμένα, με πολύ καλό προφίλ αποτελεσμάτων. Αυτό που είπε και προηγουμένως ο κύριος Ραπτόπουλος, ότι μένανε στα ξενοδοχεία, συνέβαινε όταν κάποιος το έπαιρνε από μόνος του, δεν είχε ελεγχθεί από τον γιατρό του, δεν είχε κάνει ένα καρδιολογικό έλεγχο. Mm-hmm. Εδώ να βάλω μία παρένθεση και να πω ότι σε μία μελέτη που έγινε, ασθενείς που πέρασαν έμφραγμα του μυοκαρδίου, το 80% είχε εμφανίσει θέμα στήσης 3 με 5 χρόνια πριν. Κόκκινο αυτό να το ξέρεις. Άμα δεν σου σηκώνεται το πουλί. Χτύπα ξύλο. Τι χτύπα ξύλο, είσαι οπότε, στο πρόεδρο εμφράγματος, οπότε, να πούμε. Δηλαδή, οπότε, αντιλαμβάνομαι αυτό. Είσαι κοντά, να πούμε. Να. Ότι δεν είναι ταμπού πλέον, ότι υπάρχει λύση και ότι καλό είναι να γίνεται συνεννόηση με τον γιατρό. Μπορεί, θα βρείτε λύση. Υπάρχει λύση και συμπτωματική. Να πάρουμε ένα φάρμακο να έχουμε καλή στήση μισή ώρα μετά, το οποίο κρατάει από 12 μέχρι 36 ώρες, αναλόγως στην αγωγή που θα δώσουμε. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια, από το 2005 και μετά, βγήκε και μία μόνιμη θεραπεία. Μόνιμη η οποία τι κάνει, πώς είναι ο υπέρηχος που σπάμε τις πέτρες στα νεφρά. Mm-hmm. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και σκέφτηκε και λέει, όπου σπάνε οι πέτρες στα νεφρά, δεν μπορώ με έναν υπέρηχο να σπάσω και τις πλάκες στα αγγεία του πέους. Με χαμηλής ένταση συχνότητα κυμάτων τοποθετείται ένας ειδικός υπέρηχος, λέγεται κρουστικά κύματα πέους, το οποίο έχει δύο λειτουργίες. Και σπάει τις πλάκες στα αγγεία τα ήδη υπάρχουν, αλλά και σπάει τις πλάκες στα αγγεία που υπάρχουν όπως είπαμε, αλλά δημιουργεί και νεοαγγειογένεση. Δηλαδή δημιουργεί νέα αγγεία. Μάλιστα. Και ασθενείς που παίρνανε για χρόνια τα φάρμακα αυτά, έφτασαν και στο σημείο να τα σταματήσουν. Δεν χρειάστηκαν καν μετά να παίρνουν φάρμακα. Ακριβώς. Μιλάμε κύριε Κόκκινε για ένα ποσοστό, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες στην Ελλάδα, υπολογίζουν για περίπου μισό εκατομμύριο αντρών ότι πάσχει από κάποιο είδους μορφής τυπικής λειτουργίας. Μεγάλο νούμερο. Το οποίο οφείλεται στη διατροφή, στον τρόπο ζωής, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ. Βέβαια. Άλλαξαν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Φανταστείτε ότι τα φάρμακα που συζητάμε, το 70% της ελληνικής αγοράς γίνεται από νέους κάτω των 40. Αυτά μπορεί να τα αποκτήσει κανείς με ιατρική συνταγή ή και μόνο από το φαρμακείο παίρνει. Μπορεί να τα αποκτήσει με ιατρική συνταγή. Ναι. Αλλά πάντα θα πρέπει να τα προμηθευτεί κάποιος
αφού έχει εξεταστεί και ελεγχθεί, μην πάμε να κάνουμε καλό και κάνουμε κακό. Δηλαδή, εσείς τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται και συζητάνε αυτό το πρόβλημα, συνιστάτε να συνεννοήσετε πρώτα πριν τη χρήση τους, ακόμη και τώρα που έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά οι κίνδυνοι για την καρδιά? Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος πάσει από υπέρταση. Πάει στον καρδιολόγο του, στον παθολόγο του και ξεκινάει ένα φάρμακο για την πίεση. Ναι. Το πρώτο αίτιο από τα φάρμακα για τη θετική της λειτουργία είναι τα αντιπερτασικά φάρμακα. Μάλιστα. Τι τους λέω εγώ? Μπορεί ο καρδιολόγος σας, ο παθολόγος σας να αλλάξει την ουσία αυτή με μία άλλη? Και μόνο από αυτό μπορεί κάποιος να διορθώσει το πρόβλημά του. Ακόμη και με αυτό. Άρα, δηλαδή, πάλι υπάρχει η λύση, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα είναι που μπορεί να διαγνώσει ένας ανδρολόγος. Όχι, ειλικρινά σήμερα η κουβέντα ήταν πάρα πολύ σπουδαία και χαίρομαι, γιατί διαπιστώνω ότι, όπως μας τα λέτε, ότι μπορεί να αποτελέσει παρελθόν η αισθητική λειτουργία για κάποιους, αρκεί να έχουν το θάρρος και να μην τρέπονται να πάνε στο γιατρό να μιλήσουν, να εξεταστούν, να δουν αν είναι όντως πραγματικά πρόβλημα το οποίο είναι, οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Και από εκεί και πέρα, αν χτύπα ξύλο είναι κάτι, ότι σήμερα υπάρχει λύση από το φάρμακο που δεν πρέπει να γίνει τα λόγιστα, αλλά με την συμβουλή και συμβολή του γιατρού, συν τη μόνιμη λύση που είπατε, πώς είπατε την επέμβαση? Κρουστικά κύματα πέους. Μάλιστα. Γίνεται σε 12 συνεδρίες, σε λίγα εξειδικευμένα κέντρα ακόμα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως, κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, και υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που κάποιος μπορεί να το κάνει. Αλλά υπάρχει μεγάλη μάζα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, που με μία εξέταση από τον ανδρολόγο τους μπορεί να λύσουν και το πρόβλημά τους. Μάλιστα. Θα είναι ορμονικό το πρόβλημά τους, θα είναι ψυχολογικό το πρόβλημά τους, οργανικό, θέμα υγείας. Είναι δυστυχώς, κύριε Κόκκινη, ακόμα και σήμερα πολύ ταμπού το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν, προκειμένου να το λύσετε, ο κύριος αναγνώστης είναι στην Εγνατία 96. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη και είπατε πράγματα τα οποία κάποιοι φοβούνται να τα συζητήσουν. Θα πάτε εκεί να τον βρείτε. Τι φοβούνται, αφού η μισή δεν μπορείτε να επιδείξετε. Λοιπόν, τι φοβούνται. Στο 24673 τηλεφωνείτε για να μάθετε περισσότερα, να κλείσετε ραντεβού με τον κύριο αναγνώστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είχαμε τον χρόνο σε μια δύσκολη μέρα και τα είπαμε μαζί. Δώσε τα φώτα, δώσε τα φώτα στους αυτούς τους ανέραστους, να πούμε. Δεν είναι θέμα ανέραστος. Κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν διαφημίσεις, πάρε αυτό, πάρε εκείνο και σου λέει. Πρέπει να πας στο γιατρό. Υπάρχει λύση. Δεν έχεις πρόβλημα. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, θα πάω. Γιατί δεν παρουσιάστηκε δηλαδή? Όχι. Κανονικά είσαι δηλαδή? Κλείσε το μικρόφωνο, η αδικημή θα σε πείσει. Α, τι ήθελα να τα ακούσει. Λοιπόν, είδε Champions League χθες? Όχι, δεν είδα. Όχι, δεν είδε. Είδα προχθές. Χθες δεν είδες δηλαδή αυτή την επική ανατροπή? Δηλαδή δεν την είδα, είδα στιγμιότυπα. Την τρομερή ανατροπή της κυβέρνησης, αυτό που έκανε. Δεν την είδα, όχι. Είδα στιγμιότυπα. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε θα τα αναλύσεις εσύ το μάτς. Για να σε ακούσω. Δεν θα αναλύσω, θα πω το εξής. Για πες το εξής. Παρότι το είδες σε φάσεις. Ναι. Μπορεί τότε να είναι μια νέα υπερδύναμη στο αγγλικό πρωτάθλημα, η οποία παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν νοείται όμως ομάδα η οποία προηγείται με ένα 0. Ναι. Γιατί δεν νοείται? Το μάτς τελειώνει στο 90. Γιατί δεν νοείται? Δεν τελείωσε τη φράση μου. Δεν νοείται στο 1-1, ναι, να δεχθεί γκολ με την άμυνα ανάμεσα στα 35 με 40 μέτρα. Αυτό είναι θέμα προπονητή, δεν είναι θέμα της Τότεναμ. Δύο λεπτά μετά την ισοφάρηση, η άμυνα ανάμεσα στα 40 μέτρα και να φάει από κάτω την παλιά τέτοιο γκολ. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Σε ποιο λεπτό το έφαγε το δεύτερο γκολ? Ούτε καν πρόλαβε να βάλει τρίτο στόπερ, ούτε καν πρόλαβε να κάνει αλλαγή. Δεν πρόλαβε. Όπως επίσης το ότι δεν μπόρεσε να αντιδράσει καθόλου η Τότεναμ μετά το 1-2, πέρα από το δοκάρι το οποίο πρέπει να αποθέσει offside. Εντάξει, που κάνει ο Κέιν στο 90. Μη ρε Κόκκινε, κοιλιά κάρμα. Ή θα πούμε τίποτα χοντρό, ή άσε, πιες τον καφέ σου. Άσε, δεν έκανε αξιόλογη. Μη, άσε, τέλειες. Πάμε παρακάτω. Άσε, δεν το είδα το μάτσο εγώ για να στα αναλύσω. Εγώ είδα την Παρί στην αναλύω με τη Ρεάλ. Μια ώρα να σε κάτσω εδώ. Στο πω... Πάοκ, ναι, δεν θα τιμωρηθεί. Τιμωρήθηκε και συζητάμε γιατί τιμωρήθηκε. Θες να βγούμε και να αρχίσουμε να λέμε όλος ο κόσμος στην καμάρα στις 6 να κάνουμε στελάλιδες? Εντάξει, γίνεται ούτως ή άλλως. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε κάτι, ότι η δυναμική του συλλαλητηρίου θα επηρεάσει και καταστάσεις.
Πάντως δεν νομίζω οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να συμμερίζονται τις απόψεις των παραγόντων ή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν σαν το Μενδρινό και τα λοιπά, Μενδρίνο όπως το λένε τον κολλητό του Ζαγοράκη. Η πόλη πρέπει να είναι ενωμένη και όλοι μαζί και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θέλουν την πόλη ενωμένη. Στο μια πόλη, μια ομάδα πάμε μόνοι μας. Δεν χρειάζομαστε, ας πούμε, ούτε τον Αριανό ούτε τον Ηρακλειδέα. Ο Ηρακλειδέας και ο Αριανός είναι απέναντί μας, θα πούνε οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ. Νομίζω και οι απλοί φύλαθλοι. Δεν πάει να πει η πόλη ενωμένη τώρα και τα λοιπά. Ο Γιάννης λέει ότι. Άκου λίγο, άκου λίγο. Όταν υπάρχει μια πόλη, μια πόλη, μια ομάδα, δεν μπορεί να βγαίνει ο Μενδρινός και να λέει η πόλη ενωμένη. Είναι ανοησία αυτό που λέει. Τι θα πει η πόλη ενωμένη. Ο ΠΑΟΚ πάει να. Ανοησία δεν ουτοπία. Είναι ανόητος ο Μενδρίνος αν λέει τέτοια πράγματα και είναι ενάντια στη φιλοσοφία των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η πόλη ενωμένη και βλακίες. Ουτοπία είναι. Βλακίες του Μενδρίνου. Ουτοπία. Όπως είναι. Αυτοί οι Αριανοί, ρε φίλε, δεν παλεύονται με τίποτα. Γιατί? Τους έθαψε ο Ελευθερούδης με τον Κόντι και τους άλλους και τώρα είναι. Τους έχει τον Πάπα εκεί να δίθεν. Τρίχες τον Πάπα. Απένταρος τον Πάπας, το λέω εγώ. Ο Τόμ Πάπας είναι Τόμ Μάπας. Γιατί είναι Τόμ Μάπας. Ρε Κώστα. Τι ρε Κώστα. Τι εκφράσει. Ο Τόμ Μάπας. Ρε έχει ματώσει. Σταμάτα, σταμάτα, άσε τα κρύα. Έχει ματώσει άλλος ο Καρυπίδης να πληρώνει 2 εδώ, 3 εκεί, 5 εδώ κτλ. Σιγά θα ζυγιστεί κανένα καλτσό. Ο Τόμ Πάπας και ο Τόμ Μάπας. Άσε ρε Ελευθερούδη τώρα. Πονηρέ να πούμε. Και ο άλλος ο πονηρός ο Τζεβελέκης. Ρε Τζεβελέκη μαζί με τον Δαμιανίδη του Σούπερ Σαουρίδη. Βάλατε μέσα τον Άρη 3 εκατομμύρια. Μόνο εσείς 3 εκατομμύρια βάλατε τον Άρη μέσα στο μπάσκετ. Και έχεις τα μούτρα ρε Τζεβελέκη να δείξεις τη μάπα σου να πούμε και να επιστρέψεις στο μπασκετικό Άρη. Ακόμα οι σουμπεράδες δεν τον αρχίσαν στα μπινελίκια να πούμε. Καλά, κοιμάστε όρθιοι. Για τον Κόντι τι είναι αυτό που είπες. Ο Κόντις ήταν φίλος του Κόκκινε. Μαζί τρώγατε τα σάντουιτς εκεί με ένα σαμπ που είχε. Και μετά σας τη χάλασα εγώ και μου είπες μου κόψες τις πληροφορίες επειδή μάλωσες με τον Κόντι και έχασα τις πληροφορίες. Μάλλον εγώ με τον Κόντι. Θα κάνει μήνυση. Ναι, είπε θα κάνει μήνυση. Και λέω. Και λες εσύ. Δεν θα κάνεις μήνυση και προτιμώ κομμένη καλημέρα. Μπράβο, Γρηγόρη, μέσα. Τήρησα. Ναι, το τήρησες, Γρηγόρη. Άρα για μένα έκοψες τις σχέσεις με τον Κόντι. Φίλοι δεν ήσασταν. Το ότι μιλάς με ένα παράγοντα πρέπει να είσαι φίλος. Μαζί δεν τρώγατε, ρε. Με όποιον τρώει σε φίλος. Θα πας να φας με εχθρό δηλαδή. Και με εχθρό τρως. Με εχθρό τρως. Με πελάτη τρως. Άλλο πελάτη, άλλο φίλος. Οπότε λέει ότι. Ποιο που. Ένας φίλος λέει ότι η αστυνομία θα βγάλει ανακοίνωση σαν το συλλαλητήριο για το Σκοπιανό. Οπότε λέει δεν πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση και να βγάλει. Τα μάτια μου τι θα δουν. Τώρα η αστυνομία τι θα πει. Εγώ εντάξει, τα μάτια τα δικά μου ακόμα τα έχω. Κώστας στέλνει μήνυμα από το Βέλγιο και λέει σας γουστάρω σφόδρα, Γρηγόρη. Λίγο παραπάνω το Ραπτόπουλο. Λέει αν έχετε κανένα νέο για Παναθηναϊκό, ρίχτε το. Ναι. Δεν έχουμε νέο. Εγώ ναι. Δεν έχω. Εσύ δεν έχεις νέο. Όχι. Μάλιστα. Έχεις εσύ. Έχω. Σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή. Τα νέα του Παναθηναϊκού θα τελειώσουν τα συλλαλητήρια και οι μανούρες και οι μπούκες και οι φασαρίες και ο Εσκομπάρ να πούμε. Άκου τον είπαν Εσκομπάρ. Είναι ασύλληπτη. Άκου Εσκομπάρ, πες κόκκινο. Δεν υιοθετώ εγώ, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Δεν θεωρώ και τώρα, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Λέγε άλλα θέματα. Έβγαλε ανακοίνωση για εξίδες. Λέει μήπως να διαβάζετε ή μόνο σε όσους έρχονται και λένε μηνύσιμα πράγματα. Όχι. Απειλώντας και τα προβάλλετε. Διάβασετε. Όλες τις ομάδες. Όλες τις ομάδες. Και αύριο λέει. Πάμε λέει και οι Γκάβρες στην ΕΠΟ για διαδήλωση στην εκδίκαση. Ναι. Και, λέει, και η Original θα πάει. Και, και ο Σίδερο Σύλλον Πάο Καθηνών θα πάει. Και θα πέσει ένα βρωμόξυλο έξω από την ΕΠΟ που δεν θα έχει προηγούμενο. Θα γίνει μεγάλο σκηνικό έξω από την ΕΠΟ. Θα πάει πρώτα είναι του Ολυμπιακού η εκδίκαση 3 η ώρα. Μετά είναι του Πάο και τη ΑΕΚ. Θα μαζευτεί η Original, οι Παοξίδες και η Θύρα 7. Κατάλαβες τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Το ξύλο της Αλεπούς έχει Λία να πέσει. Ενημερώσαμε Λία. Για τη συμβαίνει. Η Λία. Ενημερώσαμε για το τι ισχύει αν ο Πάοκ τερματίσει και ισοβαθμίσει μαζί με τα είπαμε. Τα είπαμε. Πάει τελείως. Λοιπόν, θα μάθουμε τον νικητή για το επόμενο αρνί. 3 και 4. Σε μισή, μισή ώρα, σε 20 λεπτά. Τώρα ποιο θα βγάλεις. Εγώ βγάζω. Ναι, τον Μπόζο θα βγάλεις. Έβγαλες τον Ταμτάκο, θα βγάλεις τι θα. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Πάμε για άσο την Κυριακή. Άρης Παλαιοχωρίου. Τι Άρης? Παλαιοχωρίου. Το Παλαιοχώρι Ηρακλής είναι χ από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Χ. Και βολεύει τον Ηρακλή αυτό. Και δεν τοποθετήθηκες αν είσαι με την εταιρεία ή αν είσαι με τους οργανωμένους του Ηρακλή. Γιατί να με την. Άρα είσαι ενάντια στην εταιρεία. Πάμε παρακάτω. Είσαι με την εταιρεία ή με την ομάδα. Με την ομάδα. Άρα είσαι ενάντια με την εταιρεία. Τελείως. Εγώ με ποιον είμαι. Εγώ με την εταιρεία. Καλά κάνεις. Εντάξει. Γρηγόρη, το Αμβούργο σώζεται φέτος. Αμβούργο. Το Αμβούργο πιστεύω ότι φέτος είναι η ώρα να πέσει. Με απογοήτευσε. Το Αμβούργο δεν έχει πέσει 200 χρόνια, ρε. Φέτος θα πέσει.
Φέτος θα πέσει. Φέτος θα πέσει στο Αμβούργο. Ναι, ναι. Εντάξει. Κολονία. Ο προπονητής της Τότεναμ είναι ο σωσίας του Μάκη Γκαγκάτσι. Ναι, ίδιος είναι. Ο Ποκετίνος. Μοιάζουν. Τι μοιάζουν. Σωσίες. Ποτσετίνο. Ποκετίνο λέει. Ποτσετίνο. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι 22 χρόνια, δεν έχω κανένα προβληματισμό. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε μετά την κατανάλωση αλκοόλ γιατί αργούμε τόσο πολύ να τελειώσουμε το σεξ ή στην αυτοικανοποίηση. Νομίζω με τον τρόπο που είπε ο γιατρός πέντε πράγματα κατάλαβε. Θα σου το πω εγώ. Φίλε, όταν υπερκαταναλώνει αλκοόλ. Με, ναι, τα ξέρω κόκκινο. Άρα ναι. Η καρδιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Η καρδιά. Λέγεται το τραγούδι. Ναι. Όχι η καρδιά. Η καρδιά, για πες, η καρδιά. Η καρδιά, αν δεν λειτουργεί καλά. Ναι. Λογικό είναι να μην 22 χρονών η καρδιά δεν λειτουργεί καλά. Αν η καρδιά. Τι σαν τη δικιά σου που μετά βουλώσανε. Από κατανάλωση αλκοόλ, λέει ναι. Το παιδί. Ρε. Κοίτα, μετά την κατανάλωση αλκοόλ, μάλλον η φαντασία σου δεν διεγείρθη. Γιατί άμα θες να τελειώσεις γρήγορα, βάζεις τη φαντασία σου να οργιάζει. Δεν βλέπεις μία, βλέπεις πέντε. Τις ναι. Βλέπεις πενταπλές και κουράζεις. Να, ας τώρα. Ο κόκκινος τα έβγαλε για τον εαυτό του και τους ομοίους του που δεν έχουν, έχουν πρόβλημα στήσεις και ζήτησε από τον γιατρό μια δημόσια τοποθέτηση. Και καλά έκανε ο άνθρωπος για να του δώσει τη λύση. Αλλά σε είπε, πρόσεχε, γιατί θα ξεπλωθείς με καμιά ρωσίδα και μετά θα. Δεν κλαίει η γυναίκα σου στο μνήμα και θα γελάει. Μη κόκκινε. Και δεν έχει συντάξεις μεγάλες τώρα οι χείρες. Λέγε. Πάνε. Τι γελάει, γιατί γελάει. Γιατί πρέπει να με βγάλεις προβληματικό ρε φίλε, με το ζώο δηλαδή. Εμψυνέγει ο γιατρός, στήση έχουμε, στήση δεν έχουμε. Άμα έχεις κανένα πρόβλημα άλλο θα έλεγες η μέση μου πονάει, θα έβγαζε κανένα που είναι για τη μέση. Δηλαδή... Το έβγαλε στον ουρολόγο για τη στήση. Και καταλάβαμε, τι θες τώρα, δηλαδή, επειδή δεν το λέμε. Δηλαδή... Ότι το προφυλακτικό είναι βαρύ, τι είναι βαρύ, τι έχει. Δεν έχω σπάσει ποτέ ούτε χέρι ούτε πόδι. Μη. Γιατί βγάζαμε και ορθοπαιδικό. Και δεν βγάζαμε. Και ορθοπαιδικό. Γιατί μας έκανε τζάμπα να πούμε αυτό, ορθοπαιδικός. Τζάμπα τι ρε φε, που δεν σπάσαμε ούτε χέρι, ούτε εσύ ούτε εγώ. Ο παπάς σου την κλίδα δεν την έσπασε. Εμένα η κόρη μου δεν έσπασε το χέρι. Πώς θα γίνει, δεν κάναμε κούτρες. Θα το πούμε στον κόσμο. Θα το παίξουμε αθώοι. Τι καραγκιός. Εγώ είμαι καραγκιός για εσύ λες. Κάνεις τον αθώο να πούμε. Αθώος. Πες, είχα. Γρηγόρη, κανένα γνήσιο τη Ερακλήδα δεν μπορεί να λέει αυτά που λες εσύ για δικαίωση του ΠΑΟΚ. Αυτοί που σε ρίξαν ψηφίζοντας τη δύση εναντίον σου και σε ρίξανε γάμα. Τώρα ζητάνε να μην εφαρμοστεί ο νόμος ναι. Για τον οποίο ρέονταν και να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Ηρακλή. Oh. Και στην περίπτωση Ήβης, η ζυγαριά οπαδηλίκη Ηρακλή ναι. Και δουλεύει στο Μετρόπολη, στο Παδηλίκη και η ομάδα της καρδιάς σου, όπως λες, πάει περίπατο. Γιαννάκη μου, θα σου πω κάτι. Oh, τι να τον πεις, όχι να τον πεις, θα πάμε. Χαμένο θα είναι. Εγώ ναι. Λέω την αλήθεια. Oh. Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι. Εντάξει. Εγώ έλεγα εδώ πέρα τον Ηρακλή τον κατακρεουργήσανε. Άσε, και πολλοί συνωμοτήσανε για να το ρίξουν. Άστατα. Ποιο δεν είναι το δίκαιο τώρα, αλλά ποιο είναι. Έτσι. Αν σε ενοχλεί εσένα, οκ, okay, εγώ το λέω. Εντάξει, δεν αλλάζει. Σαν Ηρακλήδες, θες να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Δεν θέλω να κρίνουν διαγώνες έξω από το κήπεδο. Άρα είσαι υπέρ του ΠΑΟΚ. Διάλυμα. Άρα θέλω να συσυδερώσει τώρα ο Ηρακλής. Καλά, μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Διάλυμα. Διάλυμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει η καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια ή σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά. Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή! Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών
και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Το Intersport Bazaar είναι και πάλι εδώ. Βρες για λίγες μόνο μέρες τελευταίες ευκαιρίες σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ έως και 70% φθηνότερα. Στο μπαζάρ της Intersport, Λαγκαδά 341 στη Σταυρούπολη. Intersport, έχουμε το ίδιο πάθος. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το δεκαπλό jackpot του λαϊκού λαγίου μοιράζει μέχρι και 5.600.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την all4home.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. all4home.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. all4home.com.gr. Προσοχή! Μην αρχίσετε το μαγείρεμα αν δεν ακούσετε τις νέες προσφορές του Κρεοπωλείου Ελληνικών. Από 28 Φλεβάρι έως 13 Μάρτι, μπριζόλα χοιρινή με οστό 3,39 το κιλό. Λουκάνικο χωριάτικο 3,69 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος και τηγανιά κοτόπουλο μαρινάτι μόνο 4,99 το κιλό. Κιμάς νεαρό ζώο βόιο 5,99 το κιλό. Κρεοπωλεία Ελληνικών. Τώρα και με νέο συνεργαζόμενο κατάστημα στο Ελευθέριο Κορδελιό, Αριστοτέλους 6 Μεζακίνθου. Κρεοπωλεία Ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Έλα φιλέ, θέλω χάρη. Θα με πετάξεις στο αεροδρόμιο. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Έχουμε τη λύση. Apollo Airport Parking. Άμεση εξυπηρέτηση, μοναδικές προσφορές. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-47-4041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Apollo για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Prince Oliver. Final sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend στη Θεσσαλονίκη, Προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have Prince Oliver. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Γυναίκα. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί μακριά της. Στα καταστήματα φορών τη φροντίζουμε καθημερινά και το αποδεικνύουμε με σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της γυναίκας 8 Μαρτίου. Δύο τυχερές θα κερδίσουν από μία θεραπεία δερμοανάπλασης στο κέντρο αισθητικής νύχη-νύχη. Πώς? Απλά κάντε like στη σελίδα 4ALL Stores και comment κάτω από τον διαγωνισμό τι αγαπάς περισσότερο στα καταστήματα 4ALL. Σε εμάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για σλιμ. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Κανείς άλλος δεν σου προσφέρει εγγυημένη ποιότητα σε τέτοιες χαμηλές τιμές, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με μείγμα τριμμένων τυριών 200 γραμμάρια, 33% φθηνότερα 1,19. Ηλιόσπορος ψημένος ανάλατος 250 γραμμάρια, 30% φθηνότερα 69 λεπτά. Και μπρόκολο τεμάχιο 500 γραμμαρίων σε απίστευτη τιμή 59 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και πλέον ανοίγουμε γραμμές οι οποίες είναι ήδη κατηλημένες. Να πω ότι μαζί μας
Είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133 και τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών, όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας στο www.listoparto.gr και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Αλφα Μητρία Κενό, αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344 για τα αρνιά τα οποία κληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να κληρώνουμε 60 τον αριθμό για όλους εσάς για να αποκτήσετε τον οβελία για το Πασχαλιάτικο τραπέζι. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιά της Παλαιοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Αθηνών, η οποία έχει μία ακόμη προσφορά για εσάς, καθώς όλα τα i20 μπορείτε να τα αποκτήσετε με έκπτωση η οποία μπορεί να φτάσει και τα 1600 ευρώ ανάλογα με το ποια έκδοση θέλετε από το i20, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δεν μου λες κόκκινε. Παρακαλώ. Για την αδικία του Άρη θα πεις τίποτα? Σφαγή του Άρη. Γιατί δεν το είπε? Έβγαλε τον ουρολόγο εκεί να δει τα πουλιά να είναι όρθια ή καθισμένα. Συγγνώμη, δεν το έχουμε πει αυτό. Τι συγγνώμη, είναι τρία γκολ το έβαλε. Την προηγούμενη φορά. Ένα γκολ είναι το κανονικό. Τι σε νοιάζει ένα. Άμα ήταν υπέρ του θα ήταν 3-0. Όχι. Ένα γκολ ήταν το κανονικό. Άμα έχει την ΕΠΟ, 3 θα μετρήσουν. Τι σε νοιάζει. Τον Άρη τον κυνηγάνε. Γιατί τον Άρη τον κυνηγάνε, τα έχουμε πει. Ποιο τον κυνηγάει τον Άρη? Εδώ θέλω να βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Ξέρει τι λένε οι Αριανοί? Ότι του κυνηγάει ο Σαββίδη. Τα πούμε όλα σε αυτή την πόλη. Τι πιστεύει, του κυνηγάει ο Σαββίδη? Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω. Λε να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δηλαδή έβαλε, βάλανε ας πούμε την ΕΠΟ να κυνηγάει τον Άρη. Σου πω εγώ τι λένε οι Αργεντινοί. Μπορεί να κυνηγήσει. Παίζει όφη τρίκαλα. Μπορεί να κυνηγήσει τον Άρη και δεν μπορεί να αφαλήσει τον εαυτό του. Κάτσε ρε, περίμενα, σου λέω τι λέει ο καθένα. Εμεί εδώ δεν πρέπει να ακούμε του οπαδού του Άρη, του Πάου, του τι λένε κτλ. Άσε τον κόσμο να κρίνει. Πρόσεξε τώρα. Λένε οι Αργεντινοί. Ρε, εσύ λέει, παίζει όφη τρίκαλα. Και παίζει διαιτητή, ποιο παίζει? Ποιο παίζει διαιτητή? Ο γιο του Τεβεκέλη. Πού είναι ο Τεβεκέλη? Στον Πάου είναι υπάλληλο του Σαββίδη. Σου λέει, γιατί δεν ζητάει ο Άρης να μην διαιτητεύσει ο συγκεκριμένος? Αφού ο Άρης δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Αυτός που δεν έχει μαντήλι να κλάψει δεν μπορεί να ζητάει. Μόνο να επαιτεί. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχει μια αλήθεια. Για να ακούσω, ναι. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι θέλουν, ναι, και οι μικροί κάνουν ό,τι πρέπει. Πού το διάβασες αυτό? Αυτό το διάβασες κάπου. Δεν είναι δικό σου. Πάμε αυτό, όχι, αυτό δικό σου δεν είναι. Αυτό για έναν δικό σου κάπου το σφυρίξανε σε κάνα καφενείο εκεί που μαχαιρώνονται αυτό τα αφεντικά μεταξύ τους. Να διαβάζεις, όχι. Τι, άλλος το είπε αυτό? Αυτό είναι για το ότι εγώ, ποιος εγώ το είπε αυτό τώρα? Εγώ το πάντρεψα. Άσε, οι μεγάλες χώρες, oh, οι μεγάλες δυνάμεις, oh, κάνουν ό,τι θέλουν, ναι, και οι μικρές κάνουν ό,τι πρέπει. Ποιος το είπε αυτό? Είναι γραμμένο. Ποιος το είπε? Πες, δεν είναι δικό μου και αυτό το έκλειψα παλού. Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης. Ναι. Ποιος είναι ο Θουκυδίδης? Ο ξάδερφός. Πάμε στον κόσμο. Ο Θουκυδίδης. Λέγε, φίλε. Διαβάζει και Θουκυδίδη ο κόκκινος. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ το ρεπορτάζ του Ηρακλήδη. Διαβάζει Θουκυδίδη. Ναι. Ακούς. Λέγε ρε Πασόσκυλο. Μαγκές. Ναι. Δεν μου λες να ρωτήσω Βουγιούκος ο χειρούργος με το κηκί που ήταν? Πάει. Πάρ το πάλι. Πάρ το πάλι. Βουγιούκας, ρε. Ποιος είναι ο Βουγιούκας? Ο χειρούργος στις ομάδες που χειρούργησε. Ναι. Τι έκανε? Έχει κατά γιο Βουγιούκας γιατρό? Κόκκινο Βουγιούκας έχει γιο Βουγιούκα και γιατρό? Δεν το ξέρω, όχι. Δεν το δάγκωσαμε τον Βουγιούκα ακόμα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στις γυναίκες. Τι πάθανε? Για σένα τώρα. Γιορτάζω σήμερα. Ναι. Κάνουν λιτανία στα Ιωνόρας επάνω για τις γυναίκες. Λοιπόν. Όχι. Ναι. Γρηγόρη. Να, ο Γρηγόρης. Ναι. Ποια είναι μια ιδανική γυναίκα? Η Μουγκή. Ε? Η Μουγκή. Ιδανική γυναίκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Άντε, πες. Πες. Ιδανική γυναίκα. Καλή σύντροφος, καλή νοικοκυρά, καλή μάνα και πόρτη στο κρεβάτι. Ναι. Να σε καλά, ούτσενα. Ναι. Άντε, βρες τέτοιες. Παρακαλώ. Θα είναι πόρτη στο κρεβάτι, αλλά θα είναι και με τους άλλους, όχι με σένα. Ορίστε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κώστα. Μάλιστα. Πριν τον αγώνα με τον Γαύρο που δεν έγινε. Έλεγες όλη την εβδομάδα ότι οι παουξίδες δεν θα ανάψουν πυρσούς, δεν θα κάνουν αυτό, δεν θα κάνουν το άλλο, θα πετάξουν χαρτάκια, ότι θα είναι λαλά. Λαλά. Έτσι. Ναι. Εχθές που βγήκανε μπροστά σου τα παιδιά, τους είπες ότι είναι λαλά ή ήσουν εσύ λαλά εχθές? Εσύ, μωρή αδερφή, έχεις κάνει με όχλο, ναι, παρεδώσε. Έχεις μιλήσει με όχλο, ρε αδερφή, που θα με πεις εμένα λαλά, αδερφή.
Ναι, όπως ερώτησα. Θα με πεις εμένα εσύ λαλά. Με στον κίνδυνο. Με στη μάχη, στην αδρεναλίνη ζω κάθε μέρα. Του το είπες. Βράντε, κοίτα καμιά αρτηρία σου, μη βούλωσε παλιό φλόρε. Πάω τον πω εγώ. Λαλά. Φυσικά και ήταν λαλά η κερκίδα. Ένα δεν ήταν λαλά και έγινε λαλά. Του τα είπες, του το είπες. Ο Ραπτόπουλος 50 χρόνος είμαι στην αδρεναλίνη, ρε. Τεστοστερόνι 900 έχει, ρε. Πυγμαχία κάνει μια ώρα κάθε μέρα, ρε. Θα με πεις εμένα λαλά εσύ, βουλωμένο αρτηριάκια. Πάμε επόμενη γραμμή. Βουλωμένο αρτηριάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Ναι, το φαίνεται από τον τόνο της φωνής σου. Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσεις πολύ. Γιατί αυτές τις μέρες προσπαθείτε να περάσετε προς τα έξω, γενικότερα ο σταθμός, εσύ όχι Κώστα, ότι το πρωτάθλημα αν το πάρει η ΑΕΚ θα το πάρει στα χαρτιά. Γιατί θα το πάρει στα χαρτιά, γιατί θα το πάρει στα χαρτιά. Εσύ όχι Κώστα, κυνήγησε η ΑΕΚ. Ναι. Επειδή με αυτά που λέτε επηρεάζεται τον κόσμο. Καλώς ή κακώς έχετε ένα μικρόφωνο και επηρεάζεται τον κόσμο. Κακώς το έχουμε το μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Όχι. Ναι. Ο καθένας κρίνεται. Ωραία. Κυνήγησε η ΑΕΚ κάτι στα χαρτιά. Όχι, ρε φίλε, αλλά έμεσα ο Φιλιππίνο είναι αυτό που λέει ο Κόκκινος. Και επειδή είναι κερδισμένη έμεσα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, άμα εσένα Γρηγόρη χτύπα ξύλο, αύριο σε απολύσουνε ναι. Και πάει ένας άλλος στη θέση σου, τι σημαίνει ότι ο αυτός που πήγε στη θέση σου τους είπε να σε απολύσουνε. Ατυχές παράδειγμα. Ένα λεπτό. Δεν είναι καθόλου ατυχές. Ένα λεπτό. Απλά με αυτά που λέτε. Η original, τον κόσμο. Στάσου. Η original ναι. Τι δουλειά έχει έξω από την ΕΠΟ. Τότε. Η original τι δουλειά έχει έξω από την ΕΠΟ. Ναι. Μαζί με το Πανελλήνιο και μαζί με τη Θύρα 7. Για ποιο λόγο. Πότε έγινε αύριο αυτό. Αύριο θα γίνει. Αύριο θα γίνει. Δεν είπα. Κάτσε να γίνει πρώτα. Γιατί δεν μου λες, φίλε. Δεν μου λες, φίλε. Ναι. Όταν ναι. Ο ΠΑΟΚ και παίξει προβληματικά Champions League. Ναι. Ναι. Τιμωρήθηκε η ομάδα η οποία τον είχε αποκλείσει και έπαιξε μετά ξανά με τη Σάλκε. Στα χαρτιά δεν το πήρε. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεσαωφελημένος, ναι ή όχι. Βέβαια. Ναι, ήτανε. Αυτό τι ήτανε. Αυτό δεν ωφελήθηκε. Είναι αλλά τότε δεν βγήκατε, να πείτε. Πώς δεν βγήκαμε. Πλάκα μου κάνει. Πώς δεν βγήκαμε. Για μας τους δυο μιλάς. Σε εμάς το λέει. Για μας τους δυο μιλάς. Ναι, θα ακούσετε όμως. Ναι. Να ακούτε και λίγο. Ναι. Έχουμε τρία λεπτά εμείς να μιλήσουμε. Πες το. Πέρσι βγήκατε να πείτε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να το πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, το είπα εγώ. Όταν ο σταθμός σας έκανε. Και ο σταθμός έλεγε μαγιά τότε. Μαγιά ήταν τότε. Τότε ήταν μαγιά, γιατί την κάναμε εμείς. Τώρα που μας την κάνουν είναι αδικία. Το κατάλαβες το έργο. Πάμε από μια γραμμή. Όταν τα κάνουμε εμείς είναι μαγιά. Όταν μας τα κάνουν είναι αδικία. Ρε φίλε, το πράγμα είναι απλό να σου πω κάτι. Σημασία δεν έχει τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι λέω Κωστής. Ο δικαστής είδε. Έλα, κέρδισε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα και είσαι καβάλα στο άλογο. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Πάμε από μια γραμμή. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, Κόκκινε. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο βαραίνει τους ποδοσφαιριστές. Γιατί αν δεν κερδίσουν την ΑΕΚ, όλο αυτό το σκηνικό θα πάει στον Βρόντο. Κέρδισε λίγο στο γήπεδο. Αυτό. Και όλα τα άλλα είναι σάπα κουβέντε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ορίστε. Μάλιστα. Ναι, εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς μιλάτε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, περίπου πριν από ένα χρόνο, ναι. Σε είχα πάρει, με τον Ραπτόπουλο μίλησα. Ναι, κύριε. Πιο πολύ. Και σας είπα ότι το περσινό κύπελο θα είναι ο τάφος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να θυμάστε... Τι έχει να γίνει από εδώ και έπειτα. Εμείς λοιπόν στο εκείνο το κύπελο είπαμε τα πράγματα όσοι είχαν. Ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε με τον Γκίζα και στο τελικό στο θέμα του Μάτος. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, το θέμα δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι. Τα άλλα είναι σάλτσες. Δεν είναι η έννοια. Ναι. Το θέμα είναι ότι του ΠΑΟΚ το έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Ποιο πράγμα. Το ύφος του. Το ύφος, ας πούμε, αυτού που πάει να δεχτεί την εξουσία, να είναι ο εξουσίας, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτά σου είχα πει ακριβώς τα ίδια λόγια, σου είχα πει πέρσι. Ο χειρισμός δηλαδή πάει... το να είμαι καβάλα στάλογο και εξουσία. Αυτό. Ναι, αλλά. Χωρίς ναι, να είμαι, ένα λεπτό όμως. Θέλω να είμαι. Χωρίς να είμαι τόσο δυνατός όσο νομίζω. Μάλλον. Όχι. Ναι. Όχι. Να αποδειχτώ πολύ θρασής και βλάκας, αυτό εννοώ εγώ. Γιατί ο Ολυμπιακός, για να πάρει αυτή την. Για να πάρει αυτό το ύφος, πήρε 4-5 πρωταθλήματα πρώτα, έτσι. Και μετά απέκτησε αυτή τη μούρη. Αυτοί, επειδή είπε ο Τσίπρας μια κουβέντα, δεν κάτσαν να σκεφτούν. Το καταλάβαμε. Επόμενη γραμμή, το καταλάβαμε. Καταλάβαμε το ύφος σου. Επόμενη γραμμή. Καταλάβαμε το σκεπτικό σου. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ατρομητάρα, ατρομητάρα εδώ, ρε Κωστή. Ατρομητάρα, ατρομητάρα. Ατρομητάρα, ατρομητάρα. Καλή μπάλα. Ατρομητάρα. Περίμενε να ακούσει λίγοτε. Μην προτρέχει. Καταρχήν θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολη, να ξέρετε. Γιατί νίκησε και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και έφερε ένα-ένα. Ενώ εσεί δεν τα κάνατε. Ένα λεπτάκι, ναι. Θα μου αφήσει να μιλήσω. Α, συγγνώμη, με συγχωρεί, ναι. Επειδή και εσένα σε παίρνει μπάλα σε αυτό, αν θυμάσαι, λέγε ότι ο Ολυμπιακό αγόρασε τον Ιγκόρ και πήρε και το διπλό στην Τρίπολη. Ένα-ένα έρθε το παιχνίδι για να μιλήσω ότι δικαιώνεσαι συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η ατρομητάρα λοιπόν και οι δημοσιογράφοι μεγάλοι λέγανε στην αρχή του δευτέρου γύρου, Γρηγόρη Κόκκινη, μπορεί να με διαψεύσει αυτό, αν θέλει. Λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι, το πρωτάθλημα θα κρυφθεί στα ντέρμπι. Πέσανε παντελώς έξω. Το πρωτάθλημα κρίνεται στα δικαστήρια. Γιατί δεν δικαιώνει και εμένα όμως. Στην... Όχι, όχι, και σένα, και σένα. Γιατί λοιπόν, κάποιοι άλλοι γράφαν κάτι άλλο, εγώ γράφα διαφορετικά πράγματα. Στην Τρίπολη, στα δικαστήρια και στο Περιστέρι θα παιχτεί το πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος θα βγει δεύτερος. Είναι η δική μου εκτίμηση. Και επίσης μια πάρα πολύ σοβαρή τοποθέτηση που θέλω να κάνω. Όλοι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι και υπάρχουμε αρκετοί, να ξέρετε. Εννοείται ότι τα παιχνίδια, ότι οι βαθμοί, οι τρεις βαθμοί ή ο ένας βαθμός πρέπει να παίρνονται μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν πουλάει αυτό, ρε φίλε, δεν μας συμφέρει. Πρέπει να τα αλλάξει όλα. Ο νομοθέτης πρέπει να τα αλλάξει όλα. Ο νομοθέτης, ρε φίλε, όμως ούτε ο κόσμος θα βγαίνει έξω. Έχει δικαίωμα το πείο. Ούτε φασαρία θα γίνει, ούτε σασπένς θα υπάρχει. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ούτε είναι πολύ απλό το θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Καρεκλάκια σε όλα τα γήπεδα, ιδιόκτητα γήπεδα παντού. Κάμερες παντού, πέταξες κάτι μέσα, σε κυνηγάει δικαστικός η ομάδα και δεν... εγώ αυτή τη στιγμή μένω στην Ελβετία. Αν πάω και πετάξω ένα μπουκάλι στο γήπεδο της Βασιλείας, η ελβετική ομάδα αυτή θα με κυνηγήσει και δεν θα έχω κάλυψες να φορέσω. Αν το σκυλί σου κάνει την ανάγκη. Πες τώρα από το πλούτο. Αν το σκυλί σου κάνει την ανάγκη του συναδέλφου, δεν θα πάθεις. Πες τώρα από το πλούτο. Πού? Άστο, τώρα στην Ελβετία. Καταρχήν καλύτερα να χτυπήσεις έναν αστυνομικό παρά να χτυπήσεις ένα ζώο εδώ στην Ελβετία. Άμα χτυπήσει ένα αστυνομικό, μπορεί να φας ένα χρόνο φυλακή. Άμα χτυπήσει ένα ζώο, μπορεί να φας 5 χρόνια. Γιατί το ζώο δεν μπορεί να αντιδράσει. Ενώ ο αστυνομικός θα σου ρίξει και καμία. Έχουν λογική οι νόμοι, παιδιά, να ξέρετε, στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή περάσαμε τον χρόνο, να σου πω ότι καλά κάνεις και αισιοδοξείς και να σου δώσεις χαρτίρια για την ομάδα σου, γιατί παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και είναι μαγιά. Εμείς, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, παίζουμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω. Να είστε καλά. Σε τρεις ομάδες. Να είστε καλά, παιδιά. Ο κύριος Κούρας. Μπαμπής. Σκούρας. Κούρας. Κούρας. Πού τους βρίσκεις, ρε κόκκινε. Μπαμπής είναι ο νικητής. Μπαμπής. Για το αρνί. Κούρας. Να το πούμε να τα ακούσει. Μα τι είπε επίθετα είναι αυτά. Ό,τι σχόλιο θέλει. Τι κούρας. Ο κύριος Κούρας. Μπαμπής. Σκούρας. Κούρας, κούρας. Χωρίς σίγμα. Εντάξει. Κούρας. Κούρας Μπάμπης. Έχει Bye. Κερδίσει το αρνί, μπορεί να επικοινωνήσει στα επόμενα 30 λεπτά με τα 3 εντάρια. Ναι. Παρακαλώ. Ο Κούρας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Εγώ. Ωραία. Αεκτσής είμαι. Ναι. Λοιπόν, τόσο καιρό ρε ραπ δεν λες ότι κάποιος έδωσε κρουασάν πολλά, έχει δώσει πολλά κρουασάν ο Φούρναρης. Ναι φίλε, το έχω πει και τα έχει δώσει. Αυτό ωραία. Είναι αλήθεια. Τότε θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Γιατί φοράει παντελόνια και η ποινή του ΠΑΟΚ το -3 θα παραμείνει ως έχει. Αυτό θέλω να πω. Σημασία έχει να πάει η ΑΕΚ να κερδίσει το παιχνίδι μες στην Τούμπα για να μην μπορούν να πούνε τίποτα οι ΠΑΟΚτσίδες. Ακούγομαι. Ναι ρε φίλε, ακούγεσαι αλλά τα αργά το πας, θα κοιμηθούμε. Ζάχαρο έχεις και εσύ. Όχι, αυτά ήθελα να πω. Okay, καλό σας μεσημέρι. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Μα τι χλιαρός. Ορίστε. Ναι. Θα σου στείλουν και αυτοί ρε Κωστή. Τι να κάνουμε. Έτυχε, τι να κάνουμε, τους διαλέγουμε. Στο Μανάβι. Μην είναι καλά, ούτε και στο Μανάβι παίρνεις το πεπόνι, σε βγαίνει μάπα. Ναι, έλα φίλε. Με σένα καρπούζι παίρνεις και... Έλα φίλε. Ποιος μιλάει, εγώ. Εσείς μιλάτε. Λοιπόν, εγώ είναι άσχετο το θέμα. Είναι σχετικά με τους φαντάρους που πήρανε στον Εύρο. Ποιοι τους πήραν? Και τους πήραν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Λοιπόν, άκουδο. Επειδή υπήρξα κουμάντο. Κουμάντο που έκανε. Εάν τολμούσε. Κουμάντο έκανε. Άκουδο αγόρι μου. Κομμάντο, ναι. Λοιπόν, στα σύνορα όταν ήμασταν εμείς, ναι. Έτσι και τολμούσε ο Τούρκος μόνο να κουνεί στο όπλο. Καλά. Τον φερίζαμε τα πόδια. Μη, σιγά. Άστο. Τώρα με το έβγαλες προστάτη το κουμάντο, τα άλλα κουμάντα μας τα πάρει ότι είναι στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής και του εθνικισμού που λέει ο Ερντογάν. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά θα τα κρατήσει, γιατί πιστεύει ότι έτσι αντισταθμίζει να ζητάει το να του παραδώσουμε εμείς αυτούς οι οποίοι φύγανε για το πρακτικόπημα.
Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μου λες ρε κόκκινε, μιας και τα ξέρεις. Τώρα που θα πάει ο έκτος στόλος εκεί για την BP να κάνει τις εξορίξεις, θα ανήρθει τον Ερντογάν αν θα κατεβάσει οι φρεγάτες να τους απειλήσει ή όχι. Ναι. Θα πάρει ποσοστό όμως. Αυτό κυνηγάει. Ο Ερντογάν θέλει το ποσοστό ό,τι έπαιρνε ναι. η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, θέλει να παίρνει λεφτά. Γιατί να μην θέλει ρε κόκκινε. Η πατριώτης είναι. Γι' αυτό το κάνει ρε φίλε. Πατριώτης είναι ρε. Επειδή ρε. Δεν τον θέλουν τα μεγάλα συμφέροντα όμως. Τελείωσε. Δεν του μένουν πολλές μέρες. Άιτσε. Ναι. Παρακαλώ. Ενώ τον Τσίπρα το μένουν. Και καν... ναι. Εγώ δεν λέω για τον Τσίπρα. Πάμε, το φίλο σου. Ναι. Μάλιστα. Ορίστε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. το οποίο δεν το έχω ακούσει από κανένα ΜΜΕ. Και ακούω το παραμικρό για τον κύριο Σαββίδη, για τον κύριο Μαρινάκη, ακούμε για οτιδήποτε υπάρχει στο παρελθόν, δικαστική περιπέτεια, τις παραμικρές υπόνοιες και δεν μιλάει κανείς για τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη. Ναι. Τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Α, είμαστε παρασυρμένοι. Δηλαδή, αυτό. Τι πιστεύεις. Έχετε δίκιο. Να σας πω, κάτι. Ένα απλό πράγμα. Πάει στην Παναγία σου, μελάει χριστιανός. Μη, με τον κύριο Σαββίδη έχει πάει. Ήταν φίλοι. Πες μου λίγο, τι ναι. πιστεύεις. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Φίλοι. Άμα μπείτε στο ίντερνετ ναι. και γράψετε Δημήτρης Μελισανίδης, ναι. θα γράψει δικαστικές περιπέτειες. Ναι. Για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο και λαθρεμπόριο καυσίμων την περίοδο 1992-95 ο Δημήτρης Μελισανίδης. Και φυλακή πήγε. Πήγε φυλακή καλά. Ναι. Φυλακή πήγε. Έτσι φυλάκιση. Ναι. Το 96 ο Δημήτρης Μελισανίδης φυλακίστηκε για λαθρεμπόριο και δασμό διαθήκη. Ναι, ρε φίλε, στο διατάφτα. Να καταλήξουμε τώρα. Ναι. Κατέληξε, τα ξέρουμε αυτά. Ναι, ότι. Ναι, αυτό που, ναι, τα ξέρετε, αλλά για φανταστείτε ο κύριος Σαββίδης, λέω για παράδειγμα, να έχει κάνει φυλακή. Το 2013 να δικάστηκε για υπόθεση λαθρομπορίας 6.328.000 λίτρων ναυτιλιακών καυσίμων. Για φανταστείτε όλα αυτά να τα έκανε ο, ή ο κύριος Μαρινάκης. Τι θα λέγανε όλα τα ΜΜΕ. Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε. Εγώ ΜΜΕ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι γιατί δεν μιλάει κανείς. Εσύ τι πιστεύεις. Εσύ τι πιστεύεις. Η ΑΕΚ τα πάει στα μουλοχτά. Γιατί τόσα χρόνια σας μάθανε εδώ στην Θεσσαλονίκη ότι ο εχθρός σας είναι Ολυμπιακός. Και όποιος τολμούσε και έλεγε, μα είναι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όχι. Ερχόνται λοιπόν κύριο Μελισανίδη. Ένα λεπτό, θα ολοκληρώσετε. Ερχόνται στην Παναγία σου Μέλα, μαζί με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, σύμμαχοι, αγκαλιές, φιλιά, ιστορίες. Δεν μιλάγατε τότε. Βέβαια, ένα μικρό κομμάτι των οπαδών του ΠΑΟΚ έλεγε, εμάς οι συμμαχίες δεν μας αρέσουν. Και το έλεγε από την αρχή. Αλλά το κομμάτι αυτό ήταν πολύ μικρό. Μία ερώτηση θα σου κάνω, φίλε. Είναι πάρα πολύ απλή και ναι. αν απαντήσει ειλικρινά θα καταλάβει πολλά. Μάλιστα. Με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που δεν έγινε και γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Αν ναι. βγαίνανε 60.000 εισιτήρια, θα πολλούντανε. Αν βγαίνανε 60.000 εισιτήρια, θα πολλούντανε. Θα πολλούντανε, φυσικά θα πολλούντανε. Με την ΑΕΚ θα πολλούντανε. Ναι, φυσικά ήταν ομάδα. Και τώρα βγάλε 60.000 εισιτήρια να δεις αν θα πουλήσει. Ξέρεις γιατί θα σε πουλήσει. Εννοείται αφού πάει για πρωτάθλημα. Άμα εννοείς ότι είναι αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Έτσι, άμα το θέτεις έτσι, το... έχεις δίκιο. Αλλά άμα το θέτεις τώρα έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Με τον Ολυμπιακό, επειδή ισχύει 100% αυτό που σου λέει ο Κωστής, ό,τι και να γίνει, όχι για πρωτάθλημα να πηγαίνει, αδιάφορος να είσαι, θα είναι γεμάτη τούμπα. Ναι, εσύ πες ότι είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν ενέρει αυτό που λέω εγώ. Όχι, εμείς να σου πούμε ότι. Δηλαδή, εγώ μην λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μην βλέπεις πάντα ότι. Ναι. Δεν ακούγεται πουθενά. Πουθενά! Όταν μιλάμε και για το μικρό για το Σαββίδη, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Δεν πλήρωσε ένα μικρό προστιματάκι ο Σαββίδης. Ακούγεται σε όλα τα ΜΜΕ. Ρε φίλε, ποιοι έχουν τα μέσα. Ποιοι έχουν τις τηλεοράσεις, ρε φίλε. Βρε παλικάρι, τις τηλεοράσεις κάτω, ποιοι τις έχουν. Δεν τις έχει ο Μελισανίδης. Είναι εταιρείες αθηναϊκών συμφερόντων. Ωραία, είναι εταιρείες. Εσείς εδώ πέρα που είσαστε εταιρείες μακεδονικών συμφερόντων. Ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτά τα πράγματα να αναλύσουν. Ποιος είπε ένα ότι είμαστε εταιρεία μόνο μακεδονικών συμφερόντων όσον αφορά τις διαφημίσεις. Όχι, και αυτό να πει. Και αυτό να πει. Το ξέρεις ότι το Μετρόπολης και πολλά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις δεν υπάρχουν. Είναι ραδιόφωνα. Το πακέτο των διαφημίσεων είναι με μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Εσύ νομίζεις ότι παίρνουμε το παντοπολείο του κ. Μανώλη εδώ πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Κούρας Μπάμπης είναι στη γραμμή. Ο Κούρας. Ναι. Κύριε Κούρα, καλησπέρα. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Γεια σας. Κωστή, όλο προβλήματα, πνευματιλογίας, με τα πάντα πρόβλημα έχεις. Από πού τηλεφωνείτε? Τι όνομα είναι αυτό?
Από τη Σύνδο, στη Σύνδο. Από τη Σύνδο. Ομάδα. Ομόνια Σύνδο. Στον δρόμο. Ομάδα. Πάω. Τι θα είναι, και πόσα μηνύματα έχετε στείλει. Ένα μήνυμα έστειλα, έχει κάνα 2-3 μέρες. Νάτος, ωραίος. Περίμενα να κληρωθώ. Χαμογέλασες. Πολύ, πολύ. Δεν μου λες, ειλικρινά τώρα. Μόλις τον ακούει να το κάνει το κούρα-σκούρα, το φέρει στο κεφάλι μία, ναι ή όχι. Ναι, 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 ναι. Δώσ' τον μία εσύ από μένα. Γεια σου ρε Μπάμπη, καλό φάγωτο. Γεια σου. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Τον εκνεύρισε τον άνθρωπο. Τι είχε, όταν γεια σου ρε Μπάμπη, το ξέρεις και από χθες τον άνθρωπο. Γεια σου ρε Μπάμπη. Γι' αυτό που είπε, λέει δώσ' τον μία για μένα. Α, εκεί, από εκεί έγινε η οικειότητα. Φάτη να το έχει μία. Ναι. Μιλάω. Ναι. Ναι. Ήθελα να πω στο ραπ. Ναι. Ότι ο Παντελίδης είναι καλός προπονητής, το έχει δείξει στον Ηρακλή. Διάβασε καλά τον ΠΑΟΚ. Ανέβασε τους παίκτες ψηλά, δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί και το κέρδισε το παιχνίδι. Τα άλλα τι θέλω να πω. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα σχεδιάσουν και θα το πάρουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ τους έδωσε δύο παίκτες. Όταν ήταν κάτω ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ τον πήρε τον παίκτη αυτόν που ήταν. Και το ήθελα να πω και κάτι με το Σαββίδι. Ναι. 40 εκατομμύρια από τη ΣΕΚΑΠ. Βγήκε άλλη και τα χαρίσανε, λέει. Ναι. Τώρα τον είπαν αυτό, ναι. Ήταν 40 εκατομμύρια, λέω εγώ. Από τη ΣΕΚΑΠ ή το πρωτάθλημα. Ναι. Πού να ξέρω, λίγο πονηρό, δεν είναι. Δικαίωμά σου να σκέφτεσαι όπως θέλεις. Εντάξει, ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει. Να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Καλώς τον. Ο Άκης λέει να πάει να κάνει έρωτα. Αν ξαναμιλήσει για τον Ζάχαρο, προφανώς είναι παθών. Άρα αυτός δεν μπορεί να κάνει σίγουρα έρωτα. Ευλάκα. Τι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν. Είναι το Ζάχαρο δεν σε κάνει. Δεν σε κάνει. Μην το θέμα. Μα ιατρικό είναι το θέμα, ρε κόκκινε. Γι' αυτό λέμε να προσέχουμε. Μην το θίγεις. Μα με το Ζάχαρο δεν έχει στήσει. Δώσε αυτός, μια γραμμή. Ο γαμό το. Ναι. Oh. Ναι. Ποιο. Εσύ. Εγώ. Ναι, φίλε, εσύ. Κόκκινο, έλα. Για να πάω κουτί. Γεια σου. Τα ξέρω όλα. Ωραία, αυτό που λέω δεν πάω. Τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα και συμφέρει, ναι. Έλα, ακούγουμε. Μας έστειλε φυλακή την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Αφού έδωσε ο κόκκινος διπλό τη Λαμία και άστο την Κέρκυρα, βαράτη τα λέει. Και εσείς μας στείλατε φυλακή, ο Παζιάννα. Λέγε, φίλε, γιατί θα το πας αργά και πάμε σε διάλειμμα. Πες το. Όχι, δεν το πάω αργά. Τα ξέρω όλα ο Ραπτόπουλος. Τα ξέρω όλα ο Ραπτόπουλος. Όλα. Ναι, αφού τα ξέρω όλα ο Ραπτόπουλος θα μας πει πόσα λεφτά θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ αν έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό ο Ραπτόπουλος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω αυτό. Αδιόβολο. Το άλλο που ξέρει. Άμα έπαιζε στο Champions League, πώς θα έπαιζε. Ο Ραπτόπουλος ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιζε στον Champions League. Ο Ραπτόπουλος είναι 25 ευρώ. Σταμάτα τώρα. Όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά αυτά από ποιον τα έχασε. Από αυτό που πέταξε την κούρα. Και τώρα τι θες να πάει, να του δαπάρει. Ναι, γιατί δεν στρέφεται εναντίον αυτού που πέταξε αυτό το χάρτη μέσα και στρέφεται εναντίον των αποφάσεων και τα λοιπά. Άκουδο, θα σου απαντήσω. Εδώ πήρατε δάνεια. Πήρατε σπίτια πέρα από τις δυνάμεις σας και φωνάζουμε εδώ και λέμε να μην σας τα πάρουν τα σπίτια ούτε να μας τα πάρουν. Και για ένα ρολό χαρτί να συζητήσουμε να πάει φυλακή ο παδός του ΠΑΟΚ που έκανε τη μαλακία να πετάξει το χαρτί. Δηλαδή εσύ που πήρες 300.000 ευρώ να πάρει σπίτι, δεν πλήρωσες καμιά δόση και σε στηρίζουμε. Να πούμε να πάει ο παδός του ΠΑΟΚ φυλακή, εσύ από τα γιάρου να βρεβλάχαρε. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean. Απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτομπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive. Today. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθήσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και παράλληλοι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος. Κάτσε φίλε, οπότε παρατάς το φορτηγό στην άκρη και ορμάς να το πιάσεις. Τον έπιασα τον παγάσα, τον τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησες, γιατί τώρα με συν 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνει να σε βρει αυτή. Κατά τις μία ώρα σχολάει, οπότε το σλαίτησε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, η κορυφαία στην Βόρεια Ελλάδα. Η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, η οποία φροντίζει και έχει προσφορές καταπληκτικές για όλους εσάς. Μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai των ονείρων σας, το i20 πιο συγκεκριμένα, με έκπτωση η οποία φτάνει μέχρι και τα 1600 ευρώ. Περισσότερα τώρα τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Α Θεό. Οι γραμμές κατηλημένες. Να πω δύο κουβέντες για έναν κύριο ο οποίος βρίζει πολύ άσχημα πολλούς συναδέλφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, παράγοντες, εμένα κτλ. Και έχει αναρτήσει και στο site του, πώς το λένε αυτό το. Πώς το λένε, social media. Ναι, τη φωτογραφία μου και λέει κόψε φάτσα. Φίλε Βασίλη Μάντζα, εμένα η μάνα μου με γέννησε. Εσένα σε αφόδευσε. Κοινώς σε έχεσαι. Μην μιλάς για μούρες με αυτή τη φυσιογνωμία και αυτή τη μούρη που έχεις και κυκλοφορείς 57-58 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σε αφόδευσε. Δεν σε γέννησε. Πάμε. Παρακαλώ. 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 Δεν πάει. Επόμενος. Ναι. Ναι. Άντε ρε κόσμο. Άντε. Πάμε. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Τέο από το Βερολίνο είμαι. Βερολίνο. Βερολίνο, ναι, πάω κάρα. Καλώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα αδέρφια μας τους οργανωμένους για τις κινητοποιήσεις που κάνουν. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Θέλω να την κάνω μέρες, παίρνω και δεν μπορώ να σε βγάλω. Εμένα. Πιστεύεις ότι αν, ναι, εσένα, ναι, ναι, να με απαντήσεις εσύ γιατί σε έχω ειδήμονα σε αυτά. Πιστεύεις ότι αν μείνει αυτή η απόφαση, ναι, να είναι ο ΠΑΟΚ τιμωρημένος με μείον 3 και με 2 αγωνιστικές. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναγίνει ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή να γίνει ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ? Όχι. Θα πέφτει ξύλο, λοιπόν, από εδώ μέχρι την Πελοπόννησο. Μπράβο. Θα, ναι, πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Ναι. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε μετά από τόσα χρόνια να έχουμε μια τούμπα εκκλησία. Να έρχονται όλοι να παίζουν και να φεύγουν. Να μην δημιουργείται το παραμικρό. Ούτε μέσα ούτε έξω. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Αφού λέμε εκκλησία τούμπα μας τιμωρείται, τώρα θα είναι Βιετνάμ. Θα είναι θέμα. Ακριβώς. Θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Ναι. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, εγώ έχω φτάσει 50 χρόνο. Την αδικία που έχω νιώσει, ρε φίλε, ξεχυλίζει να πούμε. Έχω οργή μέσα μου. Αυτό το πράγμα, αυτή η αδικία δεν είναι επιτυχία. Α, φαντάζεσαι να σου να
20. Δεν ξέρω τι θα έκανα στα 20. Μπορεί να είχα τις αντοχές και να άντεχα. Αυτό αλλά είναι. Τώρα, τώρα δεν που είσαι 50 και είσαι οργισμένος. Στα 20-22 είσαι πιο οργισμένος. Σωστό. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έγινε το παραμικρό και θέλω να τιμωρήσω. Αυτοί θέλουν να δημιουργούν τα επεισόδια μόνοι τους. Δεν θέλουν τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει μπάλα. Αυτοί θέλουν να γίνεται πόλεμος. Να τιμωρούν τον ΠΑΟΚ, να παίρνουν τα αθλήματα και να τα έχουν ραμμένα και κομμένα στα μέτρα τους. Αυτό θέλουν. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Α, φίλε, τέλος, τη δικαιοσύνη, άκουσε να δεις. Την ελέγχει ο ισχυρός τη δικαιοσύνη. Έχει δύναμη ο ισχυρός. Θα φανεί ναι, τώρα και... ποιος θα είναι. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ποιος. Θα δούμε. Δεν ελέγχει δικαιοσύνη. Κάνει τη δικαιοσύνη όπως τη θέλει αυτός. Με το συμφέρον το δικό του. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Και οι δικαστές δηλαδή... επηρεάζονται. Χθες λοιπόν μας είπαν εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι ο Μελισσανίδης τους επηρεάζει, τους απειλεί. Και ο κύριος Μπούζας σήμερα στην σελίδα του μιλάει εδώ στη δεύτερη, στη σελίδα 3, ότι ο κύριος Σκουτέρης λέει, ο οποίος είναι δικαστής να πούμε, έχει αποκαλύψει και μάλιστα κλαίγοντας με λυγμούς ότι απειλήθηκε η ζωή μελών της οικογένειάς του και από τότε νιώθει κατατρομαγμένος, ο Μπούζας λέει. Μα τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά. Καλό θα ήταν να αναφερθεί λέει, συγκεκριμένα ποιες υποθέσεις αφορούσαν οι απειλές και οι εκβιασμοί και αν είχαν σχέση με τις υποθέσεις που αφορούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο κύριος Μπούζας εδώ. Οι άλλοι παοξίδες που ήρθαν η θύρα 4 εδώ και οι υπόλοιποι οργανωμένοι, λέει, είναι σκομπάρ να πούμε ο Μελισσανίδης. Και η αστυνομία λέει είναι υπάλληλή του. Χοντρά αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες. Τα λέμε επόμενη γραμμή. Για χαρά στο Βερολίνο. Ορίστε. Μάλιστα κύριε, ναι. Έλα Κώστα. Καλώς τον. Ο φίλος του Γρηγόρη του Κόκκινου. Ναι. Τι κάνετε ρε άτιμα παιδάκια. Καλά, καλά. Γρηγόρη. Έλα. Να σε πω κάτι τι με έκανε ο Κωστάκης. Σε μπέρδεψε, γι' αυτό είπε ο φίλος. Ναι, σε μπέρδεψε για το βουλιώνει. Ακούς. Ναι, ναι. Είχαμε πάει βόλτα με το θείο του. Αυτό που δούλευε στην τράπεζα για να καταλάβει. Τον Παοξίλες, το θείο Σίμω. Το θείο Σίμω, ναι. Α, μπράβο. Και συναντηθήκαμε με τον πατέρα και τη μάνα του στο Λευκό Πύργο και τον πήρα καλιά. Ξέρεις τι με έκανε το τσαουλάνι. Εγώ. Με κατούρισε. Ο Κωστάκη, α, μπράβο, με κατούρισε. Μάλλον από τότε δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι κονονικά. Όχι μωρέ, Ζουμπουρλού ήταν ωραίο παιδί ήταν. Είχα μαλλί κόκκινο ωραίο. Μικρό ήταν, Ζουμπουρλού, κοίταξε μικρό είχε και χτένα. Τώρα ξεπροσθενίζεται. Τώρα ξεπροσθενίζεται. Ναι. Πώς χτενίζεται τώρα ξέρεις. Πώς χτενίζεται. Ναι. Τον Αγλή πήγε η Ελλάδα. Όχι, με χαρτομάτιλο. Λοιπόν, κοίταξε. Για τον Ολυμπιακό, ναι. Έχω να σας πω κάτι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω να θυμάστε εσείς. Για πες. Όταν έπαιζε με τα Γιάννενα πάνω στην Ήπειρο. Ναι. Και είχε πληρώσει ο Γουλανδής το Λίσσα, τον τερματοφύλακα. Ναι, το ξέρουμε, κλείσε. Το πιάσαν το Λίσσα, ναι. Για δωροδοκία. Λίσσα, ο Λίσσα. Δεν ήταν όμως ο Γουλανδής. Ήταν μετά το 78. Είχε φύγει ο Γουλανδής. Δεν ήταν ο Γουλανδής. Πρέπει να ήταν άλλος, όχι ο Γουλανδρής πάντως. Ο Γουλανδρής είχε φύγει. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, φίλε. Κώστας Αριανός. Καλώς. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Όταν σπαίνεις ανέμους, τι λαμβάνεις? Θύελες. Όχι. Όταν σπαίνεις ανέμους, λαμβάνεις χρήματα. Α, εντάξει. Λοιπόν, πέρσι πήραν άνεμο, φέτος λάβανε θύελα. Α, λες για τους παοξίδες για πέρσι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Βέβαια, εγώ τιμωρήθηκα για ένα μπουκάλι άδειο. Εσύ σαν Αριανός. Βέβαια. Ναι. Αυτή πέρυσι τον τελικό που μαχαιρωθήκαν τιμωρήθηκε κανένας. Νομίζω ότι τιμωρήθηκαν και οι δύο ομάδες. Όχι, μαχαίρωμα έπεσε σε αγωνιστικό χώρο. Κερκίδα δεν είναι αγωνιστικός χώρος. Α, εννοείς ότι έπρεπε να τιμωρηθούν ναι, περισσότερο. Ναι. Βέβαια, μείον τρεις. Δεν έπρεπε να τιμωρηθούν. Ναι. Έτσι. Ο Αεροτόπουλος τους βοήθησε ή δεν τους βοήθησε. Για σκέψε ρε το πλούσιο Θεσσαλονίκη, από την Ξάφη, έξω από την Τούμπα. Χαρτικά. Χαρτικά. Χαρτομάτιλα, τέτοια. Είχατε εκεί. Καλύτερο πελάτη από το Ραπτόπουλο δεν θα έχει για να φτιάχνει το μαλλί του, έτσι. Ορίστε. Πιστεύω, Γρηγόρη, θα έχει τόσο ταλίρο. Τι λες, Ραπτόπουλε. Εκεί στου φίλου μου του Παοξίδε. Είχατε εκεί. Πώ τη λέγανε, Ραπτόπουλε. Πώ τη λέγανε την εταιρεία ρε πάνω, τη Softex. Πάλι Softex. Διάνα, εδώ έχουμε την Διάνα. Μα Διάνα και η Διάνα είναι και τα αυτά, ρε. Έριξε ένα καζί 44 εκατομμύρια εδώ πέρα. Ζάχαρη. Να είναι καλά το κράτο. Έτσι δεν είναι. Ζάχαρη.
Ζάχαρη την έβγαλε και ο Ιωαννίδη, έτσι. Μην ξύνει. Τι ζητάνε τώρα, Ραπτόπουλε, οι φίλοι μας. Τι θέλουνε. Δικαιοσύνη, ρε φίλε. Εσύ τι. Κάτσε, ρε φίλε, εδώ έχουμε σφαγή του άρεωστε. Σφαγή του άρεω. Ναι. Εντάξει, μεγάλη ομάδα σα ανοίξει είναι. Ναι, ρε φίλε. Και δεν λες τίποτα και ασχολείσαι με τους άλλους. Εντάξει, εγώ εξής είμαι πρώτα, εντάξει. Πρώτα εξής και μετά. Εάν σήμερα στην Καμάρα έχει χιλιάδες παοξίδες, μπορεί να παρέμβει να νιώσει το σύστημα. Αν δεν πάνε, είναι θέμα του λαού τώρα τι θα κάνει εκεί πέρα. Τώρα περιμένω εγώ τώρα τα απόγευμα. Εγώ ξέρω, θέλω να γίνει το μάτσο με κόσμο, πραγματικά. Ποιο μάτσο να γίνει με κόσμο. Αυτό κάτσε και εσύ. Φίλε, αυτό που λες δεν γίνεται. Εύκολες κουβέντες. Εγώ τι ζητάω, ρε παιδί μου. Ναι, αυτοί το θέλουν όμως. Να ζητάμε ουσιαστικά πράγματα, όχι ουτοπίες. Ναι, ο κύριος Σαββίδης θέλει να γίνει το μάτσο με κόσμο. Αναρωτιέσαι λίγο αυτό που λες. Το 0-1 τι μπορεί να γίνει, το φαντάζεσαι. Εσύ τι υποπτεύεσαι, δηλαδή, ότι φοβάται. Εγώ λέω ότι φοβάται. Το τι θα γίνει στο 0-1. Ακούστηκε, Ξανθιώτη, γεια. Λέει ο Ξανθιώτης και λένε και πολλοί παοξίδες οι οποίοι είναι πιο έτσι. Προχωρημένοι. Ή διαστραμμένοι. Ότι ο ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί και να μην ήθελε το μάτς να γίνει με κόσμο. Γι' αυτό και δεν πήρε αναβολή στο δικαστήριο. Δεν ξέρω. Λένε. Ναι, έλα, φίλε, ναι. Εσύ πατάς τα κουμπιά με τα αυτιά, ναι. Ακούτε. Ναι, φίλε. Αύριο που θα φάει. Που θα γίνει η έφεση του ΠΑΟΚ. Αυτά οι διαγωνιστικές. Γιατί μιλάς συνωμοτικά, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πες τα πιο απλά, ναι. Άμα θα γίνει η έφεση του ΠΑΟΚ. Αν θα βγει η απόφαση, θα ξέρουμε πολλά. Υπάρχει περίπτωση να παίξει με το πανίδι χωρί κόσμο. Συνεννοηθείτε με τον κόκκινο, θα σε. Για έλεγε Γρηγόρη, τι λέει. Τι υπάρχει περίπτωση. Συνεννοήσουμε τον κύριο, σε δεν μπορεί να συνεννοηθώ. Πώς δεν μπορείς, εσύ συνεννοήσου. Ρωτήστε και πάλι, κυρία μου, τι θέλετε. Αύριο θα γίνει η έφεση. Ναι. Του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω δεν προλαβαίνει να γίνει με κόσμο. Είναι δύο γονιτικές. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση. Λέω ότι με την ΑΕΚ δεν θα παίξει με κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Άντε πάρε στον επόμενο. Κάνει σαν το σκύλο που αυρανίζεται με το μπουδάρι εκεί πέρα. Πάνε, επόμενο, ναι. Πήρα. Έλα, άντε. Λέγε, φίλε. Θόδωρος από Στοκχόλμη. Στοκχόλμη. Μπράβο. Έλα. Ναι. Τη Σουηδία. Για τις γυναίκες να πω για σήμερα. Ναι, Σουηδία. Με μπόλικο χιόνι. Ναι. Έχω να πω μπράβο στο λαό μας του ΠΑΟΚ που βγαίνει και τρέχει για δηλώσεις. Έτσι θέλουν. Πόλεμο θέλουν. Πόλεμο θα το έχουν οι Ολυμπιακοί αεξίδες. Το πρωτάθλημα θα πάει σε εμάς. Δεν μου λες. Ξέχασε τώρα και ο Γρηγόρης. Θέλετε και τον λαό του. Και ναι. Αύριο θα βγει η έφεση, θα γίνει αύριο, αλλά θα λένε ότι θα βγει απόφαση του Σάββατο. Το Σάββατο θα βγει. Και ναι. Θα παίξουμε από κόσμο, ναι. Δεν μου λες. Ρε φίλε, ερώτηση. Δέχομαι ότι θα βγει απόφαση το Σάββατο. Ποια εφορία θα σφραγίσει τα εστία για να εκδοθούν, ε? Αυτοί θα τα κάνουν από βραδείς, πιστεύω. Ρε φίλε. Πώς θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα θα το πάρω φέτος. Βρε, να το πάρεις το πρωτάθλημα, λέω. Θέλω. Βγαίνει η απόφαση Σάββατο. Γιατί δεν έχω ζήσει ποτέ πρωτάθλημα εγώ. Ποτέ είμαι από ποτέ. Είσαι μετά το 85 γεννημένο. Και θέλω να ζήσω. Γιατί όλοι γέρισαν και σένα θα είναι. Έγινε φίλε. Και όλοι γέρισαν και σένα θα είναι. Είναι. Και σαν και εμένα. Και μικρά παιδιά, νεαροί είναι. Λοιπόν, Κόκκινε, επειδή έχει δίκιο, λέει, δεν θα ξαναπατήσει καφραζόγλου. Μου το απαγορεύει ο 96. Αυτό είναι, ειδικά. Δεν νοείται, λέει, η Ηρακλειδέα να θέλει δικαίωση του Μπάουγκ, την ομάδα που σε έδειξε γάμα εθνική, ή δεν είσαι Ηρακλής, ή για τη δουλειά σου έχει αυτή τη στάση, οπότε σταμάται να δηλώνει Ηρακλής. Λοιπόν, φίλε μου 96, εσύ μπορεί να θες και να λες τα θέλω σου φωναχτά. Εμάς, λοιπόν, που μας έχουν κατακρεουργήσει με την αδικία, δεν γουστάρω την αδικία. Δεν υπερασπίζουμε τον ΠΑΟΚ, υπερασπίζουμε την αδικία. Τέλειως. Εντάξει. Δύσκολο να το καταλάβεις, Κωστή μου. Έξυπνα τα λόγια σου, κύριε Ρόρι μου. Πάρε στον κόσμο. Έχω διαφορετική στάση. Στην έκθεση, δεν αλλάζω ποτέ. Στην έκθεση 18 και μισό. Πανελλαδικές. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ράπε εγώ. Μάλιστα. Τρία πράγματα για μπαμ. Αργιανός στην Καβάλα. Λοιπόν. Πιστεύεις καταρχήν ότι τον Άρη το κυνηγάνε? Ξέρω κι εγώ, σφύριγμα. Ένα λεπτό. Ποιοι τον κυνηγάνε? Του κυνηγάει, ξεκάθαρο είναι. Ο Ιβάν τον κυνηγάει. Εσένα ρωτάω. Εμένα, άμα με κυνηγάει κάποιο, ξέρω ποιο είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άντε πάλι. Γιατί να μην είναι ο Μελισανίδης αυτό που σε κυνηγάει? Έλα, ρε κόκκινα, στις βλακίες. Ο Μελισανίδης για ποιο λόγο? Αν ο Μελισανίδης ελέγχει τα κουμπάντα. Ρε κόκκινε, μη ρε κόκκινε. Ξέρω τι λέω. Μη το χαλά, ρε κόκκινε. Ξέρω τι λέω. Μη το γκρεμίζει, ρε κόκκινε. Λέγε, φίλε, ποιο σε κυνηγάει?
Εγώ πιστεύω ότι όπως όλος ο κόσμος πιστεύει ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως όλοι οι Αριανοί πιστεύεις ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί άμα θα ρωτήσεις το... τον Καρυπίδη. Είσαι το φαβορί της κατηγορίας, υποτίθεται, έτσι. Ναι. Έχεις δώσει λεφτά, υποτίθεται, για μεταγραφές, ο πρόεδρος, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχει πάρει σφύριγμα. Από την αρχή της χρονιάς. Άμα ρωτήσεις τον Καρυπίδη, θα σου πει ότι φταίει ο προπονητής του Απόλλων Πόντου. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Προχωρημένο. Ναι. Ναι, ερώτηση ακόμα. Πάντως, Σόφη γίνει... Τρίκαλα, παίζει ο γιος του Τεβεγγέλη διαιτητής. Οχ. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πόσο είναι ο άσος. Πόσο δίνει ο άσος. Οπότε φίλε, κοίταξε να πας κάνα προφιτερόλ που θέλεις κάνα διάφορο, γιατί δεν σε βλέπω καλά, να πούμε. Εγώ, έχεις να πας Πάτρα, έχεις να πας Κρήτη. Ο Μύρο έχει πάθει υπογλυκαιμία. Άντε να σε δω ρε Μυροφορίδη, μάγκα να πούμε τώρα. Άντε να σε δω. Μήπως ξέρεις αν θα γίνει ο Παθάς Κλάση. Ο Παθάς Κλάση έπαθε. Σε μεγάλους χώρους ο Παθάς Εξτρέμ, ο Παθάς Πάρτι Κλάση, Μυροφορίδη ο Παθάς. Λέει, άκουμε λίγο, θέλω μια πληροφορία, θα γίνει η έφεση σήμερα για το ματς Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ συγκλεισμένο, το ξέρουμε. Κλείσε ρε αλήθεια, άντε, άντε. Το παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Λοιπόν, ΠΑΟΚτής από Αθήνα είμαι, ναι. Μικρός είμαι, 18 χρονών. Θα πας αύριο εκεί με το σύνδεσμο στο αυτό που θα πάνε και οι Ολυμπιακοί και οι αεξίδες εκεί να έχουμε ένα ωραίο θέαμα. Είναι δύσκολα φίλε, να πάμε είναι δύσκολα. Εγώ ήθελα να πω ότι επειδή παίζω μπάλα. Ναι. Παίζω εντάξει, παίζω για το Χατζηλίκη, μου παίζω τα τοπικά, δεν παίζω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Και για την υγεία σου και για την προπόνηση. Είχα έτσι μια άλλη αντίληψη, ναι, για όλα αυτά. Πήγα να το βλέπω τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια, δηλαδή φέτος όλα τα εκτός που ήταν στην Αθήνα με Πανιόνιο, με Απόλλων Σμύρνης, ήμουνα μέσα. Α, τα εξηγήθηκες όλα, μπράβο, ωραία. Το θέμα είναι το ότι φέτος έτσι έβλεπα ότι αλλάζουν κάποια πράγματα. Αλλάζουν δηλαδή κάποια καφριλίκια που και στην Τούμπα τα πήγαινα, δεν μ' άρεσαν και έβλεπα ότι φέτος αλλάζουν. Το θέμα είναι επίσης ότι. Το ότι μπήκε ένα μηχανάκι που λένε δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία ασφάλεια και δείχνει ότι ο κόσμος ήταν άψογος. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι θέμα. Το ότι μπήκε ένα μηχανάκι δηλαδή σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορούσε να περάσει ό,τι θέλει. Και όμως ναι, δεν πέρασε. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος ήταν σωστός. Το θέμα είναι τώρα, άμα έρθει το μείον 3. Που εγώ πιστεύω ότι το μείον 3 δεν πρέπει να έρθει. Αν και θα γίνει. Πρώτον, ποιος μου λέει εμένα ότι στο τελικό στο ΆΚΑ, που θα είμαστε πάρα πολλοί κόσμοι εδώ πέρα, θα κατέβουν στην Αθήνα και θα είμαστε κι εμείς από την Αθήνα. Πώς θα γυρίσω εγώ στον άλλον που θα γυρίσει να πετάξει, να σπάσει, να κάψει, δεν ξέρω και εγώ, τι να του πω, τι κάνεις. Τι θα μου πει, θα φάω μείον 3, αφού και την προηγούμενη με το Γάβρε που δεν κάναμε τίποτα, μείον 3 φάγαμε. Το θέμα είναι αυτό, ότι γυρνάμε χρόνια πίσω. Γυρνάμε χρόνια πίσω. Όχι, δεν καταλαβες, πάμε μόνο προς τα πίσω. Αυτό ακριβώς. Να είσαι καλά. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω ένα λεπτάκι είναι ότι διαφωνούσαμε αυτό που έγινε το καλοκαίρι με τον Ίβιτς, διαφορώ με αυτό που έγινε τώρα με τον Γκαρσία. Επειδή κάθε ντέρμπι δεν θα παίζει την μπάλα. Στον επόμενο. Βέβαια, για να είμαι σωστός, πέρσι όταν έφαγε το κουτάκι ο Ίβιτς και διεκόπη αγών, εδώ το Μετρόπολης και οι ακροατές και όλοι οι παοξίδες το στηρίξαν αυτό. Γι' αυτό λένε τώρα οι άλλοι, σπήρατε τις θύελες και έρχεται είναι οι άνεμοι, πώς τα λένε δεν ξέρω. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ήρθαν οι άνεμοι και οι θύελες. Δεν ξέρω, ο κόκκινος τα ξέρει αυτά. Μάλιστα κύριε, ναι. Έσπηρες αδέμους, σταθερής. Δεν ξέρω τι έσπηρες, πάνω στον κόσμο, ναι. Και μη σας ακούμε! Βαραβάς! Έλα ρε Βαραβά! Έλα! Μογγολός! Εδώ είμαι! Έλα! Λοιπόν, Κόκκινε, έχεις τίποτα ρε εσύ και στην Τούμπα με το συγχωρεμένο το θείο σου? Κόκκινε, για σένα λέει. Ποιο θείο μου? Το Κουστούμτζι ρε! Όχι, Κουστούμτζι θείο δεν έχω. Δεν έχει. Κόκκινο στο επίθετο! Όχι, όχι, καμία. Άλλο θείο έχει που δάγκωσε τον Ποδάρα. Καμία σχέση. Έχει ένα θείο που έχει δαγκώσει. Μήνο, λες, ρε. Δεν, σταμάτα ρε, θα πει και το όνομα. Έχει δαγκώσει. Είσαι βλάκας τώρα, λες τώρα και μπερδεύεται. Με αυτό που λες, θίγει ένα. Πάντως θείο που δαγκώνει έχει. Πάει. Τι θα έλεγα. Έχει κάνει τα του άλλου το πισινό, το του δάγκωμα. Λέγε. Πήγα στη Λολή, ρε, και τρελά. Αυτό τρελάθηκε, ρε, η Λολή πήγε. Γεννήθηκε. Πήγε 80 η Λολή, 80 είναι. Τρελή γεννήθηκε. Γεροντο παραξενιές έχει η Λολή. Ναι, ναι, όπως το λες. Έχει, βλέπει τον Άρη να μην κερδίζει και θα σπάει όλα τώρα. Ναι, ναι. Και την Κυριακή η Τούμπα θα καεί, να ξέρετε. Απ' έξω. Νομίζω ότι η Τούμπα πρέπει να καίγεται για να έχει ένα σασπένς υπόθεση. Άμα δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, η Τούμπα θα καίγεται του χρόνου πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, φίλε. Χαίρετε, Κωστή. Έλα, φίλε. Το μηχανάκι έμαθες από πού ήτανε? Όχι, δεν έμαθα από πού το αγοράσανε.
το μηχανάκι από το ξυλίκι που είχε πέσει στα μέγαρα, ρε, στο 2-2, στο 2-2 του Πανιόνιου με τον... Α, ήταν ελάφυρο το μηχανάκι. Ναι, ναι, ναι. Α, το πήραν λάφυρο τα παιδιά. Είχαν παίξει μπουνιές στην Αθήνα και το είχαν πάρει από έναν γάβρο και το βάλανε παρακαλώ και στο τρένο και το φέρανε. Okay. Με φορτωτική το βάλανε, δηλαδή το μηχανάκι. Ναι, και το βάλανε πάνω λάφυρο, έτσι για να σας βγει την περιέργεια. Με φορτωτική το φέρανε. Α, δεν ήξερα ότι ήταν λάφυρο. Τώρα ναι, επίτηδες και το βάλανε για να το δει. Α, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ενημερώστε, ρε παιδιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν λάφυρο το μηχανάκι. Λάφυρο, ε. Παρακαλώ. Έχω δει κασκόλ, έχω δει, σημαιάκι, έχω δει σκούφο, αλλά λάφυρο. Λάφυρο μηχανάκι πρώτη φορά βλέπω. Ναι, ναι. Ακούγομαι. Πεντακάθαρα, καμπάνα το Ιθαράκι. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Μια χαρά, καμπάνα το Ιθαράκι. Βούτυρο στο ψωμάκι σου, Ραπτόπουλε. Και τι να κάνω, ρε, δηλαδή. Παίρνουν αεξίδες, παίρνουν Αριανοί. Τι να κάνω, ρε, φίλε. Οι αεξίδες έχουν λυσάξει, φοβούνται, μήπως φοβούνται. Οι αεξίδες. Σκάσανε οι αεξίδες. Όλο το επικοινωνιακό είναι το μάτσο χορτάρι, ευτυχώς για μένα. Πολύ ωραία. Δηλαδή το παίρνει ο ΠΑΟΚ και παίζει και μπάλα και βγαίνουν οι παοξίδες και λένε άρε ποιοι είστε, ορίστε σας φάγαμε. Το παίρνει η ΑΕΚ, βγαίνουν οι αξίδες, λένε όχι μωρέ με τους βαθμούς, ορίστε σας πήραμε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Οι Αριανοί γιατί κόρτονται για την τιμωρία του ΠΑΟΚ? Γιατί πιστεύουν ότι του Σαββίδη του κυνηγάει με τη διαιτησία. Ωραία. Σε ρώτησε λοιπόν αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε. Εγώ σου λέω ότι ο Άρης ευνοήθηκε και θα σου πω και μάτσε και πού ευνοήθηκε ο Άρης, φέτος την μπάλα. Όπα, 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 εκτός, δεν μιλάω για μέσα στο χορτάρι. Όταν έπεσε η κροτίδα στον επόπτη. Στο Δόξα Δράμα, το ξέχασες? Στη Δράμα? Ναι. Εκεί αν έπεφτε ο επόπτης και ο διαιτητής δεν ήταν λίγο μαγκάκος για να το συνεχίσει, τι θα γινόταν? Ναι, με θα τον είχε Άρη. Και ο Άρης μείον τρεις, έτσι, σωστό. Ε? Έχεις δίκιο. Αριανοί, κρυφτείτε στα καβούκια σας εκεί που είστε, μην μιλάτε καθόλου, βγείτε αλφαεθνικοί, ας αφήσουμε καραγκιουζλίκια. Συγγνώμη για την έκφραση, άντε να μην το πω. Ας αφήσουν τις χαζομάρες εκατέρωθεν πρόεδροι, όπως ο μικρός Σαββίδης που κάνει χαζομάρες και ο Καρυπίδης που χαίρεται με τα Instagram, γιατί τώρα δεν χαίρεται πλέον. Άρχισε να κλαίει πάλι. Καζατζίδη και ο Καρυπίδης. Θα πάνε τώρα στο γραμμένο να παρακαλέσουνε. Κοίταξε. Γι' αυτό λοιπόν μην μιλάνε οι Αριανοί. Οι αεξίδες καλά δεν το συζητάμε. Ας πάνε να πληρώσουν τα 270 και μετά. Ξεφτυλίσαν την ομάδα του, στηρίξαν στην Δέλτα Εθνική για τα χρέη. Και από εκεί και πέρα, ποιος είναι γκάγκστερ και ποιος δεν είναι, είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, άντε καληνύχτα στις υπόλοιπες ομάδες. Και αν δείτε, άντε καληνύχτα στις υπόλοιπες ομάδες. Και αν δείτε, άντε καληνύχτα στις